τα πράγματα είναι τόσο απλά. Κάποιοι σήμερα θα φάνε στη μάπα για μία ακόμη μέρα τον αστικό Αμαζόνιο που λέγεται Θεσσαλονίκη ή αλλιώς Φραπεδονίκη, και κάποιοι και κάποιες κατεβαίνουν στον παράδεισο τον Κιούρ. Είναι η Τρόικα στον Λίμπρο της καρδιάς σου και πρώτα απ' όλα στέλνουμε καλημέρες στα παιδιά, στους μικρούς και μεγάλους που κατεβαίνουν στο μοναδικό live των Cure στην Αθήνα. Η μεγάλη μέρα σήμερα και πραγματικά ζηλεύουμε. Το Magic Bus. Και εγώ και ο Παναγιώτης. Όλα τα παιδιά έχουν τις ευχές μας για να περάσουν καλά, καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Θα ήθελα την αλήθεια να ξεκινήσουμε κάποια από τα τρία πρώτα άλμπουμ, που εκείνα είναι οι αλμπουμάρες, και όχι με κάτι τόσο χαρούμενο, γιατί είναι η φάση αυτή που το έχουν γυρίσει στο χαρούμενο pop η Cure, ναι. Αλλά λέω τα παιδιά, μην τα ρίξουμε σε κατάθλιψη. Όχι, αν και όχι, πολλοί, όχι λαλαμπάι. Αν και οι πιο πολλοί θα γουστάρουνε. Χάλι είναι και αυτό. Λέω τα τρία πρώτα άλμπουμ. Α, τρία. Αυτό είναι και αυτό με στην καλή χαρά είναι το λαλαμπάι. Με την αράχνη έτσι δεν το ζητώ. Ναι. Αδέρφια, καλά να περάσετε. Καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Καλημερίζουμε ιδιαίτερα τη φίλη μας τη Γεωργία, πιστή ακροάτρια. Georgia. Και όλα τα παιδιά σε όλα τα λεωφορεία, κυρίως όμως στο Daily Trip που τους κατεβάζει κάτω και τους στέλνει πίσω με την καταπληκτική τιμή των 30 ευρώ. Τσάπα, αν και εγώ, το αποκαλύπτω τώρα, έχω κάνει εκδρομή με άλλο πούλμαν, έχουν φύγει τα δικά μου τα παιδιά, με το Ασλαμάς Travel, με 10 μόλις ευρώ. Oh, όσοι είναι φίλε, τώρα. Τώρα, φίλε, πέφτουν στα τριαντάρια. Πέφτουν βάμε στο λεωφορείο. Καλά, μωρή κουφάρα, στο σκιουρμπάμε. Του άλλου κύριε, φίλε, γιου δηλαδή. Στα σούτια. Κολομπά στην πλάτη μα. Ο Ασλαμά με 10 ευρώ το Ασλαμά Τράβερ. Κορόιδα! Ξυπνάτε, βρε. Στην τσέπη. Χθε γνώρισα έναν άντρα που του άρεσε να ντύνεται γυναίκα και να ταξιδεύει πολύ. Ήταν ένα traveler. Αυτό είναι λίγο κλεμμένο. Παλιά, ναι, όταν είχα μείνει μόνος, ναι, έβαζα πολλές φορές εκείνο το κομμάτι, σούπερ επιτυχία, το θυμάστε? I am a travel girl. Ένα σχήμα είχε κάνει μόνο αυτό. Ένα σχήμα, μια τύπησα ήτανε. Είχε κάνει επιτυχία αυτό, το travel girl. Το και συγκλάκι. Το βάζα συνέχεια. Αυτό, travel girl, και το αφιερώνω στα τραβέλια που βγάζανε μεροκάματο και συνεχίζουν και τώρα. Αλλά πολύ λίγα έχουν μείνει και στην περιοχή των δικαστηρίων. Καλημέρα, κορίτσια. Θα θυμάστε την Μορκεντά. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Στρίβαμε και τυόμαστε και φύγαμε. Λοιπόν, πάμε στα τη σημερινή ημέρα. Έχει ψωμί. Καλά να είσαι. Έχουμε και στιλάτους διαγωνισμούς. Έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Καταρχάς, δίνουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς διαγωνισμό, τίποτα. Χωρίς διαγωνισμό. Μάλλον δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορεί να βάλουμε διαγωνισμό, δεν ξέρω. Να δούμε. Αλλά ας το πάμε έτσι στο σκέτο. Παιδιά, λίγο το νου σας. Το νου σας, περήφανοι Έλληνες που δεν αντέχετε. Εσείς όλοι περήφανοι Έλληνες, κυρίως οι άνω των 40 που δεν αντέχετε. Από το μεσημέρι έρχεται καλοκαιρία. Προσέξτε, κλειστείτε μέσα στο σπίτι, μπείτε μέσα στην μπανιέρα, βάλτε κοντή στο τέρμα, έρχεται καλοκαιρία. Το μοναδικό αυτό μπάσο των Cure. Το μοναδικό αυτό μπάσο, το απλησίαστο. Ο Γκάλαπ δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Ο Γκάλαπ, ο Σάιμον Γκάλαπ, ο μπασίστας. Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε μήνυμα στην εσεμιέρα από παιδιά μέσα από τα λεωφορεία, έτσι, που κατεβαίνουν στους Cure. FM, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις ό,τι γουστάρεις, όταν βλέπεις ψυχούλα σου, σχετικά με τη συναυλία, με το τι περιμένεις να δεις, τι περιμένεις να ακούσεις. Αποστολή στο 54526. Χθες κάποια στιγμή μιλάω με τη Γεωργία στο τηλέφωνο, μου λέει φεύγω, κατεβαίνω, λέει στους Cure. Και είναι δίπλα μου, μιλάω εκείνη την ώρα με τον πολύ καλό φίλο τον Άλεξ τον Μπουκ, ή αλλιώς Μπουκουβάλα, τον τράμπερ. Αχ, τι κάνει. Τον τράμπερ των Νάνων. Έχει χαιρετισμούς. Πλάκα κάνουμε, ούτε κάνουμε καμιά αναφορά, δεν έκανε. Όταν φύγαμε λεφτά για τα πουκάμισα, κάνω. Σωτήρι, χάρηκε. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Και λέω, μιλάω με τη Γεωργία, λέω μια φίλη μου θα κατεβεί στου Σκιούρ. Λέω, τι να τη πω να πει στον Ρόμπερτ Σμιθ. Και λέει ο Αλέξης ότι μας κατέστρεψε την ζωή. Όμορφα. Καλημερίζουμε οικογένεια Μπουκουβάλα. Ο μπαμπάς άκουγε Cure, ο Αλέξης ακούει Cure και φυσικά η κόρη και ο γιος ακούνε Cure. Η Ευελίνα και ο Αλέξανδρος. Κωνσταντίνος, συγγνώμη. Κωνσταντίνος. Ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Πιτσερικάς, αλλά ο ΠΑΟΚ τον καρατόμησε εν μία νυχτή. Χωρίς λόγο. Άχρηστος γκολκίπερ. Ένα παιδί που θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, από τον Πασχαλάκη τρεις φορές καλύτερος. Τι αγκάζει, δεν έγινε. Στην πρώτη γυμνασίου 1,80. Θα πάρουν την Ευελίνα στη θέση της Γκοντζάρεβα. Σωτήρη Δασκαλάκη έχουμε σήμερα. Γίναμε αγενέστατοι. Ω, 11 λεπτά μιλάς. Στα ντεξ και την κονσόλα του λίμπερου της καρδιάς σου και της καρδιάς μας.
Λοιπόν, να δώσουμε τους δύο διαγωνισμούς. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express χωρίς διαγωνισμό. Τίποτα. Σήμερα απλά συμμετοχή. Απλά συμμετοχή. FM κενό, γράφεις το ονοματεπώνυμό σου δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε και το αποστέλεις στο 54526. Έτσι, για να ξορκίσουμε το κακό. Για να ξορκίσουμε το κακό. Διαβάζω μήνυμα της Γεωργίας. Georgia. Ρε, σκάσανε όλοι στο λεωφορείο. Είναι και κάτι παιδιά μπροστά μου που σε ακούνε φανατικά. Χα, 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 ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελικά 35 ευρώ ήταν. Όσο περνάει η ώρα ανεβαίνει να ξέρεις. Εγώ έκανα λάθος. Η μπροστινή καλαμούτρα, είναι και δική του που τον ακούνε. Ρε εσείς, ασλαμάς τραβελ με 10 ευρώ. Οδηγός Παπαδόπουλας πίσω, σε πάει, σε φέρνει τσάμπα, με δύο θεϊκές στάσεις ναι. να απολαύσεις ναι. μία στη Θεσσαλία και μία στη Ρούμελη και με σόου κιόλας. Με Παπαδόπουλα οδηγό. Τι άλλο να κάνω. Με 10 ευρώ ρε παιδιά. Τσάμπα πράγμα. Πηγαινοφέρετε κόσμο με 35 ευρώ στους Κιούρ. Τι άλλο να κάνω. Είναι δυνατόν. Ποπουδάκι να μας φτιάζει, τι άλλο να κάνουμε. Πω φίλε. Οπότε καλημερίζουμε ιδιαίτερως όλα τα παιδιά αυτά που μεγαλώσαν με κάντο όπως η Βικτόρια. Ή στα σόλο χρόνια, βράδια ή πρωινά του Ασλαμή, μεγαλώσανε με το γάλα της, του Κάντο όπως η Βικτόρια, με το ραδιοφωνικό μας γάλα που μεγαλώνει γερά, δυνατά παιδιά, με κομμάτια όπως αυτό, με γκρουπ όπως αυτό. Μετά τη Γεωργία, SMS-ικό, SMS-ική συνδοχή πρώτη για τα γυαλιά από τον φίλο τον Μανώλη. Μανώλη, καλή τύχη στην κλήρωση, θα γίνει στις 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Πάμε στον άλλο διαγωνισμό, με τον οποίο το ξέρω, είμαι σίγουρος ότι θα πέσει ξύλο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Δίνει σήμερα η Τρόικα για την παράσταση, παύλα, ψυχοθεραπευτική κωμωδία Talk Talk του Λοράν Μπαφί. Δύο διπλές προσκλήσεις, Talk Talk, είχε πέσει ξύλο το χειμώνα. Θα πέσει ξύλο και τώρα. Είναι για αύριο η προσκλήση που δίνουμε, έτσι. Σκηνοθετεί ο Κώστας Σπυρόπουλος, πρωταγωνιστεί ο ίδιος, μαζί με Δημήτρη Σταρόβα, Νίκο Πολυδερόπουλο, Ναταλία Δραγούμη, Φωτεινή Ντεμίρη και την Αποστολία Ζώη. Oh. Δεν νομίζω να είναι τραγουδίστρια. Προφανώς είναι συναπωνυμία από το Αποστολία Ζώη. Πες και τον Αταλάκη. Έτσι. Αύριο, προσέξτε, οι προσκλήσεις είναι για αύριο, για την αυριανή παράσταση. Αύριο, Πέμπτη, στο ράδιο το City. Όχι σκέτο ράδιο, ούτε σκέτο City. Στο ράδιο το City, αύριο, δε μασάς. Βρέξει, χιονίζει. Αν και από σήμερα το μεσημέρι, τα είπαμε, προσοχή νεοέλληνες, έρχεται καλοκαιρία. Κρυφτείτε, προστατευτείτε. Και αύριο το πρωί να ζητάτε δροσιά. Να δροσίσει λίγο καιρός. Στην Ελλάδα, καλοκαίρι, Ιούλιο. Εάμε στο διάλο πρωί-πρωί. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλησούλες. Talk Talk του Λογάν Μπαφί. Αύριο Πέμπτη στο Radio City. Μπορείς να μπεις στους διαγωνισμούς και τους δύο με το ίδιο μήνυμα. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα θέατρο ή γυαλιά ή και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Στα της σημερινής μέρας μου το θύμισε και ο Σωτήρης, θα το έλεγα ούτως ή άλλως. Αν και τελευταία δεν λέμε τις γιορτές. Ενώ τις σημειώνουμε, έχει πολύ ψωμί και δεν τις σημειώνουμε. Ποιος γιορτάζει. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουλίου 2019. Σήμερα είναι, γιορτάζει στην Άνω Τούμπα. Εκκλησία, πασίγνωστη. Θεράπορ. Στην Άνω Τούμπα είπα, οι πατάτες σου είναι απίστευτες. Αγία Μαρίνα. Αγία Μαρίνα. Μαρίνης. 16 Μάη μήνα. Ναι, θα το ακούσουμε μετά. Μεγάλο πέρασε. Κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι. Πέρασε από μπροστά μου, ηρωνικά, πάνω κοκοκοκοκοτας. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου η Γλυκερία στην Παράγκα στην Άνω Τούμπα. Πάλι αυτή να αναφέρεις, όχι την άλλη. Συνήθιζα, γιατί η γιαγιά μου το έλεγε αυτό, μου το έλεγε η γιαγιά μου. Η άλλη δεν μιλούσε. Δεν ζούσε η άλλη. Α, δεν πρόλαβα, δεν την πρόλαβα την Μαρίγο. Σου είναι χαριζηλίκια τώρα η μία. Μου έλεγε η Γλυκερία λοιπόν, έλα αύριο στην Τούμπα να πάμε στο Παναήρι της Αγίας Μαρίνας. Να σε πάρω δώρο κατρακύλι και να φας και της γριάς το μαλλί. Φυσικά ο Άκης ο γιατρός, ο χειρουργός, ο παδός του ΠΑΟ και του ΚΚΕ περιμένει το δώρο από τον Ιβάν. Το δώρο ακόμη δεν έρχεται. Ποιο δηλαδή? Χαφ. Ποιο δηλαδή σήμερα, Μαρίνης μεγαλομάρτυρος? Α, κατάλαβα. Να φέρεις τον ΠΑΟ. Διερμηνέ. Να φέρεις τον ΠΑΟ. Τσάλι. Την Μαρίνα την Τσάλι. Δύσκολα. Είναι Τσάλι, Τσάλι. 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 Ναι. Μαρίνα Τσάλι. Δύο παιδιά. Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δύο σίγουρα μπορεί και τρία. Δύσκολα. Δύσκολα Μαρίνα Τσάλι. Είναι και άλλες γιορτές όμως σήμερα. Όπως. Κλίμεντος Επισκόπου Αχρίδος, Βερονίκης. Βερονίκη πριν τρεις μέρες είχαμε. Τέλος πάντων. Η Βερόνικα αποφασίζει να πεθάνει. Βιβλιάρα, φίλε. Πάλο Κοέλιο. Ναι. Αν σου πω εκτιλήσεται το... στην Λουμπλιάνα. Ναι. Το έχω και το βλέπω, το πιστεύεις? Ναι.
Δεν το έχω ανοίξει. Πάρα καν. Πολύ ρε δουλειο, Μάριο. Ναι. Του Πάολο Κοέλιο. Έχει λίγο σάικο μέσα. Ναι. Γυμνή και τέτοια. Σε... Ναι, Πάολο Κοέλιο. Το έχω και σε εμφανέ σημείο. Ναι. Το βλέπω. Και δεν το έχω ανοίξει καν. Είναι Σπεράτου και είναι και Νάρτζαλος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Σπεράτζα Βράνα. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έχουμε έναν Νάρτζαλο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος εκεί έξω. Νόρτζελαν στη Δανία. Που να μην έχει έναν Νάρτζαλο. Αφήλω. Πάνω σε κάτι τέτοιο κομμάτι πατήσανε οι Cure. Τώρα έχουν φτιαχτεί όλοι που ακούνε Cure. Να πάω δύο λεωφορείες στον Κόκοτα τώρα. Έχουν φτιαχτεί. Και να του πούμε μας κατέστρεψε τη ζωή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μας είχες αφήνει που φοβορείτες. Δεν υπάρχει. Όσο μας ακούνε ακόμη πριν απομακρυνθούν να βγουν από την ακτίνα, πέτα ένα let's go to bed από Cure. Σωτήρη, βρες το λιγάκι ρε φίλε. Let's go to bed. Να πάμε στο κρεβάτι. Αν και πιο πολύ ξυπνάνε τώρα. Δύο πράγματα δεν αλλάζουν στην Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει, φίλε. Να μάθει κανονικά ελληνικά, ρε παιδί μου, ο Στίβ Γιατζόγλου. Ο Στίβ Γιατζόγλου και να κόψει τη συμβολή του ο Κόκοτας. Δεν αλλάζουν ποτέ αυτά τα δύο. Κάτι τον έχεις δει τελευταία πενταετία. Ποιον? Δεκαετία, τον Κόκοτα. Μια φορά πριν κάνα δύο χρόνια. Πότε, πόσε, πότα. Εσύ. Πέρσι τον είχε. Ναι, στην ναι, υγειά ναι, μας, ναι, 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 ναι. Κάτσε, είναι ακριβώς έτσι. Πάλι το ίδιο, ναι, ναι. Ναι, απλά λίγο τα μαλλιά του πάνω θα έχουν αραιώσει λίγο. Ναι, αυτό, λογικό. Και λίγο βαμμένα, λίγο. Τι, κομμωδινή ή μαύρο. Μαύρο. Ραπτοπουλή. Μαύρο, black. Έτσι, μαύρο. Μαύρο. Όχι το κομμωδινή του ματζουράκι. Το μαύρο, αυτό το κατάμαυρο, ναι. Λοιπόν, μάλλον δεν πήραν καλά χαμπάρι κατ' όρο το επεξεργάζονται, το τι γίνεται. Ή κάποιοι. Εδώ έκανα ένα έγκλημα εγώ. Το είπα λίγο αργά. Δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες για την κομμωδία Talk Talk. Μια ψυχοθεραπευτική πραγματικομμωδία Talk Talk του Λορέν Μπαφή με Κώστα Σπυρόπουλο και Δημήτρη Σταρόβα αύριο το βράδυ. Στο Radio City, αύριο Πέμπτη. Δύο διπλές προσκλησούλες. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως νέας εισοδείας χωρίς διαγωνισμό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά ή θέατρο και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Να πω μια από τις πιο έντονες αναμνήσεις μου για τους Cure. Σχετικά με τους Cure. Προφανώς ο Ρόμπερτ Σμιθ δεν το γνωρίζει. Πρέπει κάποιος από τη δικιά μου τη γενιά να του το πει. Δεν υπάρχει, είναι αξεπέραστη, η κριτική που είχε γράψει ο Αργύρης ο Ζήλος, να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί μα θέλετε να είναι και πολύ καλά, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο τεράστιος αυτός παγκόσμιας κλάσης μουσικός κριτικός, ο Αργύρης ο Ζήλος, η κριτική που είχε γράψει για το πορνόγραφι στο περιοδικό Ήχος το 1982, δεν υπάρχει. Δύο σελίδες πραγματικός ύμνος. Πρέπει κανονικά ο Ρόμπερτ Σμιθ απόψε να ζητήσει να ανεβεί ο Αργύρης Ζήλος πάνω στη σκηνή και να τον παρασημοφορήσει. Δεν έχει γραφτεί τέτοια κριτική από Βρετανό κριτικό για τους Cure. Δεν υπάρχει αυτό. Θυμάμαι ότι την διάβαζα κάθε μέρα 15 φορές. Πρέπει να είχα περίπου 30 άγνωστες λέξεις. 40. Δεν υπάρχει. Ας το πει κάποιος αυτός από την διοργανώτρια εταιρεία, Σταύρο, πες το εσύ, αχαρναϊκάρα περήφανη, τεράστια αχαρναϊκάρα, πες του το και ας βρεθεί με κάποιο τρόπο, μπορεί και να είναι εκεί από όσο ο Αργύρης ο Ζήλος. Μακάρι να είναι, κλασικά με την κόρη του δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό για το τεράστιο άλμπουμ Pornography του 1982, γιατί το ζουμί όλο σου σκιούρνε τα τρία πρώτα άλμπουμ. Το ζουμί όλο είναι εκεί, τα τρία πρώτα άλμπουμ. Όχι τα Friday I'm in love και τα τραλαλαλα. Έτσι. Οκ, okay, ωραία χιτάκια pop. Το είχαν γυρίσει. Ωραία είναι. Ωραία. Ωραία. Είναι κομματάρες κιόλας. Εντάξει. Αλλά το ζουμί όλο είναι η σκοτεινιά τους. Εκεί στα τρία πρώτα άλμπουμ αυτή η σκοτεινιά που σημάδεψε για πάντα τις ζωές και της γενιάς μου, αλλά από ό,τι φαίνεται και των επόμενων γενιών. Γιατί απόψε στους Cure θα είναι τρεις μουσικές γενιές. Μην πω και τέσσερις. Γεια σου ρε ρομανίστα. Έτσι, την παίρνεις το Μάριο μια εβδομάδα να πάτε καλά, τρεις χάλια έτσι. Τι κατάρα. Εγώ προτιμώ τις τρεις να ξέρεις. Τι κατάρα είσαι εσύ ρε φίλε. Μήνυμα από τον ρομανίστα από τη Δυτική Αττική. Μια χαρά είναι ο καιρός. Ειδικά για εμάς τους χαμουτζίδες που τρώμε στη μάπα τον καύσωνα και δεν κάνουμε σαν ξελιγωμένοι Ευρωπαίοι. Βόρειο-Ευρωπαίοι. Σαν ξελιγωμένοι Βόρειο-Ευρωπαίοι που ψάχνουν λίγο ήλιο. Δεν στο τρώμε το μήνυμα. Δεν. Αν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει. Στείλε, αν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει τελεία, δεν βλέπω τελεία. Λοιπόν, παιδιά, θέλω σήμερα λίγο. Έλα. Να χαλάσω το σωτήρι του δασκαλάκι. Oh. Και όχι μόνο. Oh. Κάτσε, το μήνυμα γίνει.
Και όχι μόνο. Ξέρω τι θα πεις. Τι. Διακοπές Χαλκιδική. Λοιπόν, θέλω λίγο να χαλάσω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό το σωτήριο του δασκαλάκι. Άντε, ξανά. Κάνω ευθέως ερώτηση σε σένα. Επιτέλους, επιτέλους, ξυπνάτε. Γεια σου, ρε Βαγγέλη, επιτέλους. Καλό καλοκαίρι και ας μην βγει ο ήλιος ποτέ, λέει ο Βαγγέλης. Θες να πεις και για την κλήρωση. Πήρα θέση για να απαντήσω. Λοιπόν, πες μου ένα, δύο, τρία πράγματα με τα οποία θα μπορούσε να χαλαστεί ο σωτήριος του δασκαλάκι. Ένα σίγουρα θα είναι για ΠΑΟΚ, ας πούμε. Μπράβο. Ναι. Πάμε σε κάτι άλλο. Δεύτερο. Σε παραδέχομαι, ωραίος. Μπράβο. Δεύτερο. Αν του δώσεις δώρο τι-σερτ και το μανίκι είναι έτσι. Άντε να πω, ναι. Λέω να, λέω να καρά χαλαστεί να πιάνει. Μα το βλέπεις, η βολή κιόλας, χαλιέται. Ναι, εντάξει, ναι, παλικάρι μου, ωραία, εντάξει. Τρίτο δεν βρίσκω κάτι. Δεν βρίσκεις. Σε τι, με τι άλλο έχει τρελό Σωτήρης. Με τι έχει, με το μπλεκ, μπλεκ, πέτειες και τέτοια. Ωραία, ναι. Τι άλλο, τι άλλο. Μουσική, ναι. Μουσική. Όχι, μουσική, τέτοια. Ποιος γουστάρεις εσύ, σου λέει βάλε, βάλε, βάλε. Guns N' Roses, Def Leppard, Skid Row. Ναι. Άντε, πες ότι διαλύονται αυτοί, ότι δεν ξανά, ότι χτύπα ξύλο συμβαίνει κάτι. Α, ναι. Με καθαριότητα. Κάτι άλλο, όχι, άστε καθαριότητα. Δεν πάει το μυαλό μου. Αυτά είπα, τρία. Ορίστε. Με ποιον έχει τρελό δασκαλάκης. Με ποιον έχει. Πρέπει να έχει ασχοληθεί στη ζωή του περίπου 1,5 εκατομμύριο ώρες. Με τον Αναστασιάδη. Τι με κοιτάς. Δεν ξέρω. Με τι άλλο. Με τι άλλο. Με την κόρη του, ρε φίλε. Τι λέω, την κόρη του θα πάρει για το τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε Σλαμά, πες μας, άντε. Όχι, κατσατζάκι λες. Όχι, κατσατζάκι. Ναι, όχι. Αν έλεγα κάτι ακόμα, αυτό θα έλεγα. Κατσατζάκι, ναι. Δεν πάει. Τι έχει δει, ποιον ήρωα έχει δει σε μικρή ή μεγάλη οθόνη τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ώρες. Τον. Τι είπες? Το Φίγκο. Το Βέγκο, όχι. Περσόνα, περσόνα. Κινηματογραφικό ήρωα. Ήμαρτο. Παιδιά, 007. Α, για James Bond λες. 007. Συγκεκριμένα για κάποιον όμως. Για κάποιον συγκεκριμένα. 007. Ναι. Είναι δυναμία σου, ναι ή όχι. Μέχρι να ζαλίσει, τα παίζω απ' έξω. Στο γάμο σου στήθηκε ολόκληρη κινήσεις όλες. Γελούσε η κοινωνία όλη. Αντέγραφε. Τώρα αρχίζει η ξεφτύλα τώρα. Εδώ κάτσε, θα σκάσω τόση ώρα. Γελούσε η κοινωνία. Ακούω ο τρίτη που δεν ξέρει, που έχει ρίξει το καλύτερο σεμπέκι που έχω δει στη ζωή μου, αυτό ο Άρης Παναγιώτης και ένα ακόμα ο Γιάννη ο Μπουρτζή. Φοβερό, ρε φίλε. Ακούει κάποιο που δεν ξέρει, γελούσε η κοινωνία. Μου λέει παλικάρι, μου λέει παλικάρι, έχει στο αριστερό κάποιο χέρι κάποιο πρόβλημα. Λέω όχι, θέλω, μιμείτε, λέω κάποιον. Αγγλικά το παιδί νόμιζε ότι έχει κάποιο. Μιμείτε. Λέω όχι, ωραία. Λοιπόν. Ρωτάω λοιπόν Σωτήρη Δασκαλάκη. Ναι, άντε, πες μας. Ποιος είναι ο επόμενος James Bond? Ο Γιωργούλης. Τι είπες? Λέει ο Σωτήρη Δασκαλάκης. Μη μου πεις μαύρος. Όχι, δεν είναι μαύρος. Μιλάς. Ποιος είναι? Είναι μαύρη. Μαύρη. Γυναίκα. Παιδιά, τα έχετε γκρεμίσει όλα. Ποια βάζουνε, ρε φίλε? Παιδιά, τα έχετε ισοπεδώσει τώρα, όλα. Βέβαια, έτσι όπως το λέμε, ρε φίλε, ακούγεται πολύ έτσι. Μαύρος. Ακούγεται έτσι, παιδιά. Τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Πότε πήγε ο Χρυσάνθος? Μια χαρά είναι η μαύρη και χαίρομαι. Και προθέσει με μαυρούλιδες μιλούσα. Κάτω κάναμε χαβαλέ στην παραλία, τα παιδιά. Λατρεύουμε και Αφρικανούς και Ασιάτες και Βιετκόνγκ το ίδιο. Παιδιά. James Bond. Πρώτον, γυναίκα. Ναι, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Γυναίκα! Και μαύρη! Η Μπόντενα. Δηλαδή, έλεος! Που μου είναι η γυναίκα συμπαθέστατη. Όχι, πρέπει για James Bond. Συμπαθέστατη. Τον τραπάω καλά εγώ τον James Bond. Όχι, γομαράκι, μια χαρά είναι, ξέρει και πολεμιά. Ο Ντάνιελ Πάπλα γίνω. Αν σε δώσει μία αυτή, από εδώ θα πας στην Καλαμαριά. Θα πας στην Καλαμαριά μαζί με το μηχανάκι. Αλλά ρε παιδιά, λέγεται Λασάνα Λίντς, έτσι. Ρε παιδιά, περιμένω σχόλια. Εγώ να πω κάτι. Δεν έχω. Ναι, ναι, κλεισμένο. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Εγώ δεν είμαι με τον James Bond, ποτέ δεν είχα ταλκά. Εμένα μου άρεσε από παλιά. Δηλαδή αρρώστια. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι το συχαίνομαι. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, δασκαλάκης. Που ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Και ξέρω και άλλα παιδιά και γυναίκες που είναι βλαμμένοι με τον James Bond. Βλαμμένοι. Δηλαδή ξέρω άτομο το οποίο μπορεί να παίξει όλες τις ταινίες. Κανονικά, να παίξει το ρόλο όλο κανονικά. Κανονικά. Αλλά εσείς, εντάξει, οκ.
Α, διάβασε και εδώ πέρα αυτό. Βάλε μου Ιησού, βάλε μου, ναι, βάλε μου Ιησού γουλή. Βάλε μου Ιησού ασιάτη. Αλλά James Bond, γυναίκα και μαύρη. Γιατί ποιος ξέρει πώς ήταν ο Ιησούς. Ποιος τον έχει τον Ιησού, να μας πει. Πώς ήταν ο Ιησούς. Έτσι πώς περιγράφεται. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει ποτέ γυναίκα James Bond. Είχε δηλώσει ένα χρόνο πριν στην Guardian η παραγωγός των ταινιών του 007, Μπάρμπαρα Μπρόκολη. Και μάλλον έχει δίκιο. Όμως, η καλή εφημερίδα The Mail από ανώνυμο πληροφοριοδότη που ισχυρίζεται ότι ξέρει τα μυστικά της νέας 25ης ταινίας Bond με τον Daniel Craig δείχνουν ότι η παραγωγή έχει χιούμορ εκτός κι αν μας προετοιμάζει με το μαλακό για το μέλλον. Παιδιά, τι μαλακό, δεν υπάρχει. Αυτό σχολιάστε το. Ο νέος James Bond θα είναι γυναίκα και μάλιστα μαύρη. Άιντε σιγά σιγά να το κλείνουμε το μαγαζάκι που λέγεται Σεβασμός. Τρίζουν τα κόκαλα του Ρότζερ Μουρ. Του Μουρ. Τρίζουν τα κόκαλα του Ρότζερ του Μουρ. Μπρόκολη. Έλεος. Ωραία επίθετο. Έλεος. Break και επιστρέφουμε τερμύτερη. Αυτή εδώ είναι η ξανθιά από τις High Five. Την πήγαινα πολύ. Αυτή είναι και άλλη μία καστανομάλα. Η Μάρλεν, η Μαρλέν Αγγελίδου. Τι ωραίο όνομα, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Μαρλέν. Ναι, από τις High Five στο bodybuilding. Κοπελάρα, αλλά ρε εσύ δεν τα πάρω αυτά. Νομίζω ότι ήταν το μικρό αυτή που έπεσε στο άδοξη μπάσταρδι. Μαρλέν! Τι φώναζε ο Γερμανός. Μαρλέν, θα σε βρω. Νομίζω, Μαρλέν. Ταινιάρα, φίλε. Ταινιάρα. Εννοείται. Δεν την περίμενα καλή, να σου πω την αλήθεια, και ενθουσιάστηκα. Ναι, και εγώ δεν περίμενα τόσο καλή να είναι. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν το μπορώ τόσο με αυτό, ρε εσύ. Μια χαρά κοπελάρα, δηλαδή χάνει. Πάλι καλά, κρατάει λίγο θηλυκότητα αυτή. Κρατάει αρκετή θηλυκότητα. Αλλά την προτιμώ όπως ήταν. Άνετα σε σπάει αν την κερατώσει αυτή η Μάρια. Εννοείται, ρε φίλε αυτή. Δεν με κάνει σόνικο. Τι με πλάκα μου κάνει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Αχ. Λοιπόν, νομίζω ότι πάμε για έναν ακόμη θρίαμβο σήμερα του 501. Ο οποίος. Καταρχάς, τι χαίρομαι στο 501. Το ότι ασχολείται με τα θέματα που βάζουμε. Δεν έχει δική του ατζέντα. Κατά 80% ασχολείται με τα θέματα που βάζουμε. Και στέλνει μήνυμα αραβούργημα σχετικά με τον νέο James Bond, που θα είναι βασικά νέα James Bond. Και βασικά θα είναι γυναίκα και βασικά θα είναι μαύρη. Προς Θεού, επειδή κάποιοι μας ακούνε πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει τουλάχιστον ένας ακροατής που ακούει πρώτη φορά. Αυτό μου το έχει πει παλιός ραδιοφωνατζής. Πάντα να ξέρεις ότι υπάρχει έστω ένας που σε ακούει πρώτη φορά. Έστω ένας. Τουλάχιστον ένας. Μπορεί και χίλιοι. Αλλά ένας μπορεί και να δίνει λάθος εντύπωση. Καλά, είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως. Θα μας περάσουν τώρα, λέει, φίλε, ότι είμαστε τίποτα ρατσίσταρι και τέτοια. Έχει δίκιο. Παιδιά, καμία σχέση. Καμία, ουδεμία σχέση, έτσι. Να παίξουν. Έχω δει χίλιες ταινιάρες με μαύρους. Με κίτρινους. Με κόκκινους. Με πορτοκαλί. Κυρίως ενοχλείται ότι είναι γυναίκα, βασικά. Αλλά δηλαδή, James εδώ Bond, 180 χρόνια James Bond, ρε φίλε. Δεν θέλω ούτε γυναίκα James Bond. Δεν θέλω γυναίκα. Όπως και δεν θέλω Catwoman, έναν άντρα, ρε παιδιά. Αν το πάμε κι αλλιώς. Δηλαδή, αν μου πεις ότι ξέρεις κάτι στο επόμενο. Πες το ρε. Batman, θα είναι Catwoman, είναι, παίζει ένας άντρας. Όχι, δεν θέλω, ρε παιδιά. Δεν θέλω. Και πού τη βρήκαν αυτή, αυτή την ξέρεις εσύ. Νομίζω έχω δει μία ταινία της πρέπει να έχω δει. Όχι το Captain Marvel. Το Fast Girls, πρέπει να την έχω δει λίγο, όχι ολόκληρο, να την έχω δει κάπου έτσι. Όχι, δεν την. Εντάξει, οκ. Μην λέω τη γυναίκα. Μπορεί να την έχω δει σε κάποια άλλη. Είναι και γεμάτη, ρε. Σε πολύ μικρό ρόλο. Όχι, είναι κάτσε καλά και το ρόλο. Ναι. Λέει ότι είναι κάτσε καλά. Εντάξει, περνάνε casting, περίμενε εσύ, ο κύριε Παναγιώτη. Δεν την πέρασαν και εσύ και εγώ. Οκ, τη γυναίκα να είναι καλά η κοπέλα, έτσι. Αλλά δεν. Ρε παιδιά, τώρα δηλαδή έλεος. Άρα πρέπει να ερωτηθεί κάποιον που πάει να τη σκοτώσει. Συνήθως τέτοια δεν παίζουν, φίλοι του James Bond. Πάλι υπάρχει μια γυναίκα. Ναι. Οπότε, μια μουσική ανάσα με το χαλί μας, νομίζω Παναγιώτη κολλάει εδώ να διαβάσουμε, γιατί στο πνεύμα αυτό είναι, ναι, αυτό που λες, το μήνυμα του 501. Πραγματικό αραβούργημα. Λέει λοιπόν ο 501, τους αμύ, τους αμύ όλους ο James Bond, αν είναι και μαύρη τρελή σε περιοδεύουσα.
Μαύρη τρελή. Το σχολιάζει όποιος θέλει, γενικά το γεγονός αυτό και το μήνυμα του 501, μαύρη τρελή, σε περιοδεύουσα. Άντε Κατερινάκη. Ας είναι ποιος είναι αγαπημένος. Άντε Νοτοπούλου, ναι. Άντε Κατερινάκη. Η οποία μου κάνει χειραψία φίλε εδώ πέρα στην ζεύξη δώσ' και θα μας πάει το χέρι. Ναι, ναι πριν τις εκλογές την εβδομάδα, ξέρεις, που βγαίνανε παιδί μου στα μαγαζιά, ξέρεις. Θερμές, ναι, ναι. Θερμές. Μπορούσα να τζινάκι απλό έτσι, από πίσω. Ντισηματάρες κάνει η Κατερίνα. Όποτε ντισηματάρες κάνει. Με ό,τι την έχω δει, ειδικά στα πιο casual της, είναι κάτσε καλά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, μην ξεχνάς. Εσύ να ποιος είναι ο αγαπημένος James Bond, υπάρχει κανείς. Ρότζερ Μουρ θα έλεγα. Ναι. Μάλλον Ρότζερ Μουρ. Δεν, δεν είχα ποτέ την ταλκά με τον James Bond. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν, ξέρεις. Πάω για Ρότζερ Μουρ. Η Air δείχνει συνέχεια, Ναι, βάλει. Μέρα παραμέρα, ναι. Συνέχεια. Ξεκινάμε τα παλιά και συνεχίζει. Καλύτερη φίλε. Συνέχεια. Να δούμε από εδώ και πέρα τι θα δείχνει. Από εδώ και πέρα. Τι θα δείχνει. Χθες χίλια μπράβο στην ΕΡΤ. Εννοείται τώρα που το είπα αυτό, βλακεία μου. Εννοείται η ΕΡΤ θα το δείχνει. Προχθές είχε ο Γερμανός γιατρός, δεν το έχω δει. Δεν το είδες. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Δεν το είδα, ρε Μάρη. Γερμανός γιατρός. Τενιάρα. Τενιάρα. Με πήρε λίγο ύπνος. 11 η ώρα ήταν. Σε έκανα κλείσει, το είδες. Όχι. Σε πήρα τηλέφωνο, το είδες. Πολύ... Μία ώρα πριν ξεκινήσει σε πήρα. Το είχα δει, το είχα στα μπάρια 2-3 μέρες νωρίτερα. Ξυπνούσε, ναι. Δείχνει τα προσεχώς. Πολύ, πολύ ωραία ταινία. Ταινιάρα, όχι. Πολύ ωραία ταινία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, γνωστοί οι δύο, αυτός που παίζει τον Μέγκελε. Ναι. Και ο άλλος παίζει τον πατέρα του κοριτσιού, της οικογένειας. Ναι. Κλασική Αργεντίνη ηθοποιοί της τελευταίας δεκαετίας. Ναι. Και δωδεκαετίας. Τους έχω δει σίγουρα σε 2-3 ταινίες. Και τους δύο. Λοιπόν, χθες είχε το knockout, το εντοπίζει ο Σωτήρης. Το έκανα μια επανάληψη. Του 1986. Απλά είχα κολλήσει λίγο με τη μουσική. Βλακεία μου. Μεγάλη βλακεία. Μουσική Γιώργος Χατζινάσιος. Είχα κολλήσει λίγο, τα έμπλεξα, επειδή ακούγονται διάφοροι. Εννοεί το κομμάτι, το κλασικό νοκάουτ, Παύλος Σιδηρόπουλος. Είναι η μουσική όλη Χατζινάσιος. Είναι ο Άγγελος ο Σκορδίλης. Μεγάλη μορφή. Αγαπημένος Άγγελος ο Σκορδίλης. Πριν πάρει πολλά κιλά. Ήταν τότε γύρω στα 100-110. Βλάζης Μπονάτσος φυσικά, Γιάννης Μιλιώκας, νομίζω λέει τραγούδια, Βασίλης ο έξω από εδώ, ναι, είναι Χατζινάσιος μουσική και η στίχη του Παύλου του Τάσιου, του σκηνοθέτη και σεναριογράφου της ταινίας, κλασική ταινία της εποχής, χαρακτηριστική των ελληνικών 80's, με για μένα δύο πολύ πολύ ωραίες από το σενάριο, δύο μάλλον κορυφαίες στιγμές. Εκεί που ο Γιώργος ο Κιμούλης λέει στην κόμενά του, που δεν τον αντέχει άλλο, δεν αντέχει άλλο την κατάθλιψή του, τη στάση για αυτοκτονία, την τρέλα που κουβαλάει, και λέει ο Κιμούλης, σε παρακαλώ, θέλω να είμαστε μαζί, 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 μαζί. Στις ψυχοπάθειες και τα διέξοδά σου, όχι. Είναι η ταινία που κόβει τα μαλλιά του στον καθρέφτη μπροστά. Ναι, ο Κιμούλης. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι. Πόσο νέο είναι αυτό... εκεί, και γράφει αντίο για πάντα. Γράφει. Με κραγιόν στον καθρέφτη. Κόκκινο. Με κόκκινο κραγιόν, ναι. Της γκόμενάς του, ναι. Και το άλλο που λέει ο Κώστας ο Αρζόγλου, ότι έχουμε καταντήσει πλέον περιφερόμενες μοναξιές. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς διαγωνισμό, απλή συμμετοχή, και δύο διπλές προσκλήσεις για την πανέμορφη παράσταση Τοκ Τοκ του Λογάν Μπαφή, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σπυρόπουλου, με πρωταγωνιστή τον ίδιο, τον Δημήτρη Σταρόβα και τον Νίκο Πολυδερόπουλο. Αύριο, Πέμπτη, στο Radio City. Έτσι, βρέξει, χιονίσει, δεν σε νοιάζει, αν και ο καιρός από σήμερα το μεσημέρι ανοίγει και στην κεντρική Μακεδονία, την αγαπημένη μας Μακεδονία. FM και όνομα τεπώνυμο, δεν υπάρχει θέατρο ή γυαλιά ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Πραγματικά θα είναι χαζό από μέρους σου να μπεις για θέατρο και να μην βάλεις και γυαλιά. Βάλει και γυαλιά. Τι έχεις να χάσεις. Όσα γυαλιά και να έχεις, απλά πάρεις ένα ζευγάρι κούτρα ακόμη. Έτσι. Χαμένοι δεν υπάρχουν. Οι χαμένοι καβατζώνουν εδώ επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Ο Ρωμανίστα όμως σου λέει αυτή τη στιγμή, Μάρη, με το μήνυμά του: πάρε τα μπογαλάκια σου και σήκω φύγε. Σταμάτα το ραδιόφωνο, σταμάτα τα όλα. Άμα θες, διάβασε το μήνυμά του. Διάβασε το. Πάλι παραπληροφορείς, βρε πράκτορ 000. Ο Κρέικ θα παίξει. Ο Κρέικ θα συνεχίσει να υποδίεται τον Bond. Ή, πώς τη λένε, Λασάνα Lynch. Θα είναι απλά ο νέος πράκτορ 007. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, φίλε. Τι είναι αυτό. Είναι και μαζί στη φωτογραφία. Έχει δίκιο 789, φίλε. Έχει δίκιο. Πάντα κάποια γυναίκα θα τον καθοδηγεί τον James Bond. Ρε παιδιά, προαλήφεται για να είναι ο επόμενος, ναι, James Bond. Έτσι όπως το λες εσύ όμως, λες την επόμενη ταινία θα είναι. Στην επόμενη θα είναι.
Μπερδευτήκανε. Η επόμενη έχουν τελειώσει τα γυρίσματα. Ρομανίστα, τον έχει κλείσει, να ξέρει. Ναι. Και από εδώ και πέρα πάει αυτή για να είναι ο James Bond. Α, δεν ξέρουμε ακόμα. Αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέμε, υποθέτουμε πάλι. Είναι κατά 95% άδικα. Α, έτσι όπως το λέμε όμως εδώ πέρα, λέμε δάνε, ρε φίλε. Κατάλαβες τι γίνεται. Μας έχει κάνει ο Ρωμανίστα, φίλε. Σε έχει διαλύσει τώρα. Δηλαδή, τι με έχει διαλύσει. Σε είπε Βέγκο βασικά. 0-0-0. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Διευκρινίζει ο άνθρωπος. Η Λασάνα Μπίτς, πώς τη λένε αυτή. Τιμή μου. Θα είναι ο νέος πράκτορ 007. Αυτά, αυτό σου λέει. Εντάξει, τιμή μου. Να είμαι 0-0-0 και τιμή μου, έτσι. Δεν σχολιάζω. Ρωμανίστα, να είσαι καλά, αγορίνα μου. Φιλιά σε όλη την Αττική που στηρίζει Τρόικα. Ποια Τρόικα δηλαδή, Τσάλτ δεν υπάρχει πλέον, Δόικα. Κάποια παιδάκια χορταίνουμε Cure. Κάποια άλλα παιδάκια εδώ πέρα πάνω θα χορτάσουμε πίτσα Mr. Gold. Σικές Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery στο 62-85-86 από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Είτε μένει Σικές, είτε Νέα Πολύ, είτε Αμπελόκηπη, είτε Πολύ και Μετέωρα, είτε στο κέντρο. Μπορείς να παραγγείλεις μία εκ των προσφορών όπως η πίτσα Cure. Τρεις πίτσες κανονικές, 78 εκατοστά, μόνο 10,50. Τσάμπα πράμα, πίτσα Mr. Gold. Θα ακούει ο άνθρωπος, λέει, τι πίτσα Cure, δεν έχουμε τέτοια ρε φίλε. Είναι ξεφτυλισμό. Πληρώνει. Δεν πειράζει. Παιδιά, να πω κάτι, μια ερώτηση και στους δυο σας. Κι άλλοι. Κυρίως, πιστεύω ότι απαντήσει με σιγουριά ο Σωτήρης. Από, από προχθές που είδα ότι λέω ότι μπορώ να δώσουμε για το Tok Tok προσκλήσεις και το μάθα χθες το μεσημέρι, οριστικά. Μια ερώτηση. Ο Κώστας ο Σπυρόπουλος είχε παντρευτεί την Αλίκη? Όχι, τα είχανε μόνο. Όχι, τα, απλά, εντάξει, ωραία. Ναι. Γιατί έλεγα μήπως κάνω λάθος και έδινε ένα 10%. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία σχέση της Βουγιουκλάκη, νομίζω. Ναι. Τι έγινε στο αεροπλάνο? Ναι, ναι. Ναι, λέει, μας θυμίζει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Στο αεροπλάνο που γυρίζουν μαζί από τις ΗΠΑ, όπου είχε πάει η Αλίκη για να κάνει εξετάσεις, Θεός χωρίς την Αλίκη, τη μονολογική ήταν ξεπέραστη, ήταν μαζί. Ήταν δήλωσε ο Κώστας Σπυρόπουλος, ναι. Όχι, έλεγα μήπως μία εικόνα, μήπως το δικό σου ξεχάσει. Ένα 5-10% είχαν κάνει και γάμο οι άνθρωποι και δεν. Μεγάλη Αλίκη. Μεγάλη Αλίκη. Αξεπέραστη. Τι Σωτήρη? Ναι. Ο Μιχαήλ, η τελευταία του σχέση ήταν με Κύπρη. Α, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχε παντρευτεί μετά τον Παπαμιχαήλ, όταν χώρισαν βέβαια, εννοείται, είχε παντρευτεί έναν Κύπριο επιχειρηματία. Τον οποίο τώρα πάνω το φέρω σαν όνειρο, ναι, στη φάτσα. Δίκιο, δίκιο. Ναι. Πολύ κοντή, ε. Η Αλίκη. Καλά. Ελληνίδα τη γενιά τη. Η μέση Ελληνίδα τη γενιά τη Αλίκη ήταν τα κοριτσάκια τώρα. Οι τελευταίες δύο γενιές είναι αυτό που ντρέπαμε κιόλας εγώ. Τώρα πρόσφατα πότε είδα, έχει κάνει ένα πεντάμινο, εξάμινο, συμμαθήτριά μου, δίπλα η κόρη της, της λέω, συστήνει, λέει από εδώ η κόρη μου και τα λοιπά, λέω τι λέω στο δρόμο των γονιών, λέω μπήκαμε πανεπιστήμιο και τα λοιπά, λέει Μάριε, πρώτη λυκείου θα πάει λέει τώρα φέτος. Ωραία, Θεούλη. Μου το είπε και έκανα δύο βήματα πίσω, ντράπηκα. Ντράπηκα. Πρέπει να με, το κοριτσάκι να με περνάει ήδη ένα πόντο, δύο. Αν κάτσεις και σκεφτείς, είναι ελάχιστες οι σκηνές που ο Γιουγκλάκη μπορεί να συζητάει με κάποιον ή κάποια που είναι πολύ πιο ψηλή από αυτήν. Ναι. Ναι. Προφίλ ποτέ. Καλά, προφίλ στο σινεμά. Ναι. Ναι, μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντίνος Δημόπουλος. Ναι. 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 Ναι, μας λέει ο Σωτήρης, μας θυμίζει ότι έχει πει ο Ντίνος Δημόπουλος, έλεγε ότι ποιος το έλεγε? Η Νόη Γαλινέα. Ναι, ότι είναι στα πατήματα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και τους είχε δώσει μια σκηνή να κάνουν διάλογο οι δυο τους. Και μετά αμέσως της είπε να γυρίσουν ανφάς. Ναι, γιατί μοιάζα πάρα πολύ. Για να μην προφίλ στην κάμερα, έτσι. Ναι. Κάτσε, γιατί δεν είχαν ωραίο προφίλ, αγόρι μου, τι θες να πεις. Δεν είχαν ωραίο προφίλ καθόλου. Μάλλον και προγούλι. Μάλλον και λίγο προγούλι. Mm. Όπως ο Λεμπόν, Ντουράν Ντουράν. Δεν ήθελα να τραβάνε από κάτω. Ποιοι είναι που δεν θέλω από πάνω? Η Μάνογκορ. Στα γεράματα. Στο μπαλκόνι, ναι. Στο στα γεράματα. Τώρα, τελευταία, ναι, τελευταία δεκαετία. Δεν είναι αυτή. Σιγά, ρε φίλε, κακό είναι. Επειδή βγαίνει ο Μάνογκορ τώρα, σιγά το πράγμα, ρε φίλε. Εγκρεμίζεται η εικόνα. Ποια εικόνα τώρα, ρε φίλε. Μέταλ τώρα και τέτοια πράγματα, εντάξει. Εγκρεμίζεται η εικόνα στο Epic Metal επειδή αυτοί βγαίνουν, ξέρει. Φέτε εδώ γυμνασμένοι, μπράτσα και τέτοια. Περάσα τα χρόνια, τι κάνει. Σου λέει, ναι, δεν κολλάει. Δεν θέλουν να του τραβάνε από πάνω. Δεν είναι και κλασική μουσική. Να του βλέπει κόσμο από πάνω, ναι. Λοιπόν, 9:37.
Ωραία, λες θέατρο γυαλιά, στείλε και ονοματεπώνυμο. 6997 τελειώνει σε 937. Δεν έχει βγει το ονοματεπώνυμό σου, δυστυχώς. Στείλε το ίδιο με ονοματεπώνυμο. Αν ψάχναμε. Να βάλουμε, τον... βάλουμε τις bond. Πες εσύ. Αν ψάχναμε τον ιδανικό τρόπο για να πάμε σε break, αποκλείεται να ζητήσει Duran Duran. Αποκλείεται. Λοιπόν, αν ψάχναμε τρόπο ιδανικό για να πάμε στο δεύτερο break της σημερινής τρόικας, παρένθεση, δόικας, ερωτηματικό, κλείνει παρένθεση, μας τον δίνει ο 501. Φάνηκε το πράγμα ότι πάει και σήμερα ο Παοκτσής, ο 501, να την κλέψει την παράσταση, να την πάρει και να την πάει σπίτι του. Λέει λοιπόν, ο James Bond την τρώει από μαύρη. Ο ΠΑΟΚ μεταγραφή δεν κάνει. Ο Άρης μιλάει με Άγγλους. Πόσο να αντέξουμε ακόμα. Ευτυχώς λείπει ο τρίτος. Μια και μίλησαμε για Bond, αυτές είναι οι Bond. Ναι. Τέσσερις εποχές. Ωραία, φίλε. Θέλω πάρα πολύ. Αν έρθω εδώ πέρα, το μακάρι θα πάω, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Να πω ότι πεθαίνω τώρα. Ψέματα δεν είναι. Εντάξει. Βάλεκαμε του Ραν του Ραν μετά. Εντάξει. Το view του Εκίλ. Αυτό το έχεις δει τότε στο σινεμά, Σωτήρη? Όχι, ήσουν μικρός, ήσουν πιτσερίκι. Είναι κουκλάρες, όταν τις είδες. Ήσουν πιτσερίκι. Ειδικά η τέρμα δεξιά, η μεγρινούλα, Oh, Bond. Να είναι ένα Bond. 007. Oh, τι ήθελα να πω τώρα εσύ, κάτι ήθελα να πω. Να γίνουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Να κάνω εδώ σε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, να κάνουμε μία μαγιά. Κάτσε να βρω κανένα σαν σήμερα. Να την κάνουμε και παλιά. Τι? Να πω κάτι που το κάναμε παλιά, θέλεις? Γιατί όχι. Είναι σήμερα Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος. Ναι, τι θες να κάνουμε. Η πρώτη που θα έρθει εδώ πέρα. Ναι. Στο στούντιο. Με τι? Θα δείξει αυτό τα Μαρίνα. Ναι. Κατευθείαν φεύγει, πάει, παίρνει γυαλιά. Γιατί όχι. Και μπορεί και άλλα να προκύψουν. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Πέρα από το άλλο ζευγάρι. Παλιά το κάναμε αυτό συνέχεια, έτσι. Με την, έχουμε δώσει 50 ευρώ. Πού έκανε μούτρα για τα τέτοια, για το. Πες το. Από την τσέπη για το τσουρέκι. Με τα κάστανο. Ποια το έχει στείλει, το έχει φέρει. Τα μυαλά μας πονάνε πολύ, γιουγιώσεις. Η Λίτσα. Λίτσα, ναι. Η Λίτσα. 105. Έχει δύο παιδιά τώρα. Δύο παιδιά, να είναι γερά. Μπορεί να έχουν και τρίτα τώρα. Το ξέρει, μιλάς. Όχι, ρε, είχε στείλει. Όχι, ρε, βλάκα. Πέντε χρόνια για να στείλει κοπέλα. Ε, βλάκα. Ψεύτη. Είχε στείλει όταν γέννησε και το δεύτερο. Άντε. Λοιπόν. Ξέρει, μιλάς. Εντάξει, βγήκε Βασίλη. Συγγνώμη, Ευθύμη βγήκε, ναι. Τώρα βγήκε κανονικά. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Και γυαλιά και θέατρο. Δεν πειράζουμε τώρα τα γυαλιά. Το χωρί διαγωνισμό. Λοιπόν, η πρώτη κυρία που θα έρθει, Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο, Λέοντος Σοφού 18, έκτο όροφο, μας δείξει ταυτότητα. Μαρίνα φεύγει κατευθείαν και πηγαίνει σε ένα από τα τρία Opticon Express και καβατζώνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος. Η πρώτη. Ταυτότητα όμως Μαρίνα, ή ένα οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, στο διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης. Οκ. Okay. Λέοντος Σοφού 18. Στο κέντρο της πόλης. Στο παλιό ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Δίπλα στο κρατικό οδείο Βορείου Ελλάδος. Η Λέοντος Σοφού είναι κάθετη στην Εγνατία. Ύψος Αντιγονιδών. Οκ. Okay. Έκτος όροφος. Δεν γράφει τίποτα κάτω. Ας καλέσει 2310-287-888 για να τη βοηθήσουν. Άιντε. Άιντε. Πώς τη λένε, ρε, σηκόλησα. Την μαυρούλα εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα πήγα να την πω. Ναι, Νικόλ Αλτσχάιμερ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ντόναλντ. Grace Jones, άντε ρε. Η Grace Jones. Grace Jones. Δηλαδή, ειλικρινά, αν μου έλεγε ο Θεός να περάσεις ένα ολόκληρο βράδυ με Grace Jones ή με Simon Le Bon. Εννοείται με Simon Le Bon. Ή με John Taylor, εννοείται. Είμαι Nick Rhodes, με τον οποίον φέτος ανακάλυψα ότι έχουμε γενέθλια την ίδια μέρα. Με ποιον? Μεγάλη μου καψούρα. Με ποιον? Nick Rhodes, ο πληκτράς των Duran Duran. Mm. Δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται, ποια Grace Jones, ρε φίλε. Ποιο άντρας και από άντρα. Ποιο άντρας και από άντρα. Πηγαίνουμε σε break. Δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο Πέμπτη, θέατρο Radio City, Παρασκευοπούλου με Βασιλή Σόλγας, Talk Talk. Με Κώστα Σπυρόπουλο, Δημήτρη Σταρόβα, Νίκο Πολυδερόπουλο, Ναταλία Δραγούμη, Φωτεινή Ντεμίρη, Αποστολία Ζώη. Σε ποιον τελικό κυπέλου Ελλάδος?
ήταν να τραγουδήσει η αποστολία η ζωή, αλλά δεν τραγούδησε γιατί προέκυψε θέμα από τη μία ομάδα, επειδή ήταν οπαδός, επειδή είναι η κοπέλα οπαδός της άλλης ομάδας. Και μάλιστα τώρα τότε φημολογούνταν ότι είχε και δεσμό με έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας την οποία υποστήριζε. Πόσο ψαγμένοι είστε, το θυμάσαι, εσύ που ακούς? Την είχαμε βγάλει στον αέρα κιόλας. Δεν είχε έρθει. Στο παραμονή του τελικού. Όχι. Την βγάλαμε στον αέρα με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Ήμουν κι εγώ. Και ήταν μεγάλη μαγκιόρα η αποστολία η ζωή. Α, ή βράδυ εγώ μόνος μου, δεν θυμάμαι. Οι τρεις μας μαζί ήμασταν, ναι. Μεγάλη μαγκιόρα η αποστολία η ζωή. Της λέω να σου πω ερωτήσεις. Όχι, καμία σχέση, στον αέρα ό,τι θες. Λέω, θα ρωτήσω τα πάντα. Τα πάντα, λέει αγόρι μου. Με αποστολία ζωή μιλάς. Άντε καληνύχτα. Άντε καληνύχτα. Σωτήρι μου, τσέκαρε εκεί. Και δώστε λίγη προσοχή, γιατί είναι κοντά μας και σήμερα η Δέλτα 360. Εκεί που η ποιότητα συναντά την εκπαίδευση. Γιατί να σπουδάσεις επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού στη Δέλτα 360? Η απάντηση είναι απλή και έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σκέλη. Επίλεξε μία από τις ειδικότητες του τομέα υγείας και αθλητισμού και πάρε κρατικό δίπλωμα. Η σχολή σου εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας και παραμένει στο πλευρό σου όσα χρόνια και αν περάσουν. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε σύγχρονες καταστάσεις. Διδάσκουν εκπαιδευτές με πολυετή εκπαιδευτική και πραγματική εμπειρία στον χώρο της υγείας. Έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις τον διεθνή πιστοποιημένο τίτλο LRN που σου δίνει επιπλέον εφόδια για να διακριθείς επαγγελματικά. Έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις σπουδές σου για έναν ακόμη χρόνο σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης αποκλειστικά από την Δέλτα 360. Οι αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει. Για να κάνεις την κράτηση της θέσης σου, μπες τώρα στο delta360.gr ή επισκέψου τη σχολή από κοντά. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σου καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για να σε ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες και για τα προνομιακά δίδακτρα που ισχύουν αυτή την περίοδο. Η Δέλτα 360 αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο της χώρας με δομές σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα και Χανιά. Λειτουργούν 12 τομείς σπουδών με 85 σύγχρονες ειδικότητες. Δέλτα 360 Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, τηλεφωνική επικοινωνία 2310-226-318. Το λέω μία ακόμη φορά, 2310-226-318. Γραμμές πλέον είναι ανοιχτές, 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Έχετε 45 λεπτά για να καλέσετε όποιος θέλει να μιλήσει μαζί μας. Οι διαγωνισμοί τρέχουν. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, χωρίς κανένα διαγωνισμό, τίποτα. Απλά γράφετε γυαλιά, ονοματεπώνυμο και γυαλιά. Και δύο διπλές για την υπέροχη παράσταση Tok Tok με Κώστα Σπυρόπουλο, Δημήτρη Σταρόβα, αύριο βράδυ στο Radio City. Παρασκευοπούλου γωνία με Βασιλή Σόλγα. Έτσι, αύριο Πέμπτη. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γυαλιά ή θέατρο και τα δύο, αποστολή στο 54526. Ή αύριο ή την Παρασκευή, μάλλον την Παρασκευή, θα δίνουμε προσκλήσεις για το πολύ 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 ωραίο live του Χρήστου Θηβαίου στο θέατρο Κήπου. Λογικά την Παρασκευή, έτσι. Είναι Παρασκευή, θα ξεκινήσει γύρω στις 9 η ώρα, 9 και 10, ο Χρήστος Θηβαίος μαζί με δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Μάξιμο Δράκο στο πιάνο και τον Καλίστα Δρακόπουλο στα τύμπανα. Υπόσχονται μια πραγματικά αξέχαστη συναυλία από όλη την πορεία του Χρήστου Θηβαίου σε τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων συνθετών. Διάβασα αν θες λίγο το μήνυμα του Αντώνη Ποκασάνδρου, ο οποίος έχει ξαναστείλει έτσι μήνυμα για θερινό σινεμά και τέτοια. Διαβάζω αυτό και μετά πάμε στο άλλο, γιατί πηδάμε μηνύματα έτσι. Εντάξει, και είναι λίγο επικίνδυνο. Μπερδευόμαστε, Παναγιώτη. Ταπεινή μου γνώμη, πάμε στον 714. Του Σπέθρο για να πάμε τη σειρά. Εντάξει, να μην τα μπερδέψουμε. Γι' αυτό τίποτα άλλο. Όλο και όλο 2-3 μηνύματα είναι. Κωνσταντίνε, με μεγάλη μας χαρά σε βλέπουμε. Χάθηκες. Τι κάνεις? Σκύλε, αλήτη. Καλή τύχη στην κλήρωση, να είσαι καλά. Ιωάννα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλή τύχη στην κλήρωση. Ηλία, παλικάρι μου, κλασικός ο Ηλίας, συμμετοχές για θέατρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, Σωτήρη, κλείσε λίγο το χαλί μας. Ο 714 ο Σμπέθερος, επειδή λίγο χάνεται, ναι, κάποιοι ξεχνάτε ή και κάποιοι δεν το ξέρετε καθόλου,
έχει μια μεγάλη αδυναμία. Τα μηνύματά του, οι μηνυματικές του παρουσίες, οι δύο στις τρεις ήτανε και είναι ως ο τρυφερός εκείνος Αφρικανός, ο οποίος μετέφραζε τα λεγόμενα ενός μαύρου Αφρικανού ποδοσφαιριστή του Ηρακλέους. Δηλαδή αυτό ήταν σοκαριστικό, δεν θυμάμαι το έχω ξαναδεί. Ξεχνάω πάλι τον παίκτη. Ρε Θωμάς, τον στείλει τον παίκτη. Ωραίο το πρώην που ήταν στην Μπάγερ Μονάχου από μικρός. Ωραίος, εξτρέμ. Βλέπω και το δηλώσεις. Λέει πάμε στο Καφτατζόγλιο τώρα, μετά τον αγώνα τι έγινε και τα λοιπά. Ναι, Γιώργος Μαυρόπουλος κάνει μια παρουσίαση και λέει πάμε να ακούσουμε τι μας είπε. Το ξεχνάω, δεν υπάρχει αυτό. Το ξεχνάω, δεν έχει αυτό, τέλος πάντων. Και βλέπω ο Γιώργος Μαυρόπουλος, η κάμερα είναι εκεί, ας πούμε, του κάνει δηλώσεις ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής του Ηρακλέους. Δεν ξέρω αν είσαι επιμπυρικότητα επίσημα γερμανική, δεν θυμάμαι αυτό. Λέω τώρα άντε, πάμε τώρα και στη μετάφραση να δούμε τι. Ανοίγει το πλάνο και μεταφράζει ένας μαύρος. Μόνο στο Ηρακλή, φίλε, αυτά πραγματικά μερικά πράγματα λες. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν γίνεται στον Πάουκ, φίλε, θα γκρεμίζεται την εκείνη τη μέρα. Δυναμίτη έξω και τέλος, γκρεμίζεται το γήπεδο. Η εικόνα είναι τρελή. Ένας Αφρικανός μεταφράζει στα ελληνικά από έναν Αφρικανό. Ωραία εικόνα. Ωραία. Αλλά απλό απίστευτο. Εικόνα Ηρακλή. Έτρωγα γιαούρτι, μου έδωσε το μισό γιαούρτι κάτω. Και πάντα ο 714, ο παδός του Άρεος, κορυφαίος μηνυματάκιας, άρρωστος, πάντα προσαρμόζεται στο θέμα και σε αυτό που θέλει να στείλει, στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέλα πιτζιρίκι. Κτέ έστειλαν με mail από κάποια Πόντιο, Βέρεια, Πίδνα, Κίτρο, Βόλο, Ηρακλή. Θέλουν γίνω μεταβραστής μαυλούλιδων ο Μάντας. Υπογράφει ένα τόμ. Ένα τόμ. Ο Μάντας ένα τόμ. Σμπέφερο, δεν εντάξει, οκ, okay, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Τόμ. Φίλε. Ναι, Τόμ, μέσα έπεσε. Να, τι είδες. Έλα, ρε. Πες τον Ερθωμά. Φιλιά στο Σμπέφερο. Ναι. Κάτι το Μαχόπ, λες. Ο Μαχόπ, ρε. Άντε, άντε ναι. Ας το ναι, καλό. Ναι. Ο Μαχόπ. Ο Μαχόπ, ο οποίος είχε βλέμμα ναι. Μπέρι. Τα θυμάστε τα μάτια του. Ναι! Walter Berry, ναι! Όπο παγιάτικο βλέμμα, μιλάμε Νικολαίδης που έλεγε τον ύμνο του ΠΑΟΚ, αυτός ο Ρεμπέτης, τέτοιο βλέμμα είχε. Ο οποίος Αργιανός, Αργιανός, ναι. 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 Ερχότανε πού ο Νικολαίδης ο σχορεμένος. Τραγουδούσε στα λαδάδικα στην... Στην Οδό Ονείρων, περίμενε. Όταν έκανε break, γιατί έκανε ο άνθρωπος ήταν πολλές ώρες. Έκανε break. Πού πήγαινε. Κοντά έπεσες. Δεν υπήρχε 8-ball τότε. Ήταν απέναντι στο τέτοιο, στο Ροκάδικο. Στο Ροκάδικο, στο Λίμπιντο. Στο Λίμπιντο. Ναι. Λίμπιντο, Ερχότανε στην άκρη, στο μπαρ, πρέπει να έχω κάνει μαζί του τουλάχιστον 5-6 ώρες δίπλα του, στον Αλέξη μπροστά που έπαιζε μουσική. Στον Άλεξ. Μπράβο, ναι, ναι. Στον Αρμάνι, ναι. Μπράβο. Πες και τη διεύθυνση, όλα τα είπες. Ναι. Εντάξει, εσύ ο Άλεξ είναι μέσα στις 10 πιο καλές φιγούρες της πόλης. Ναι, γι' αυτό έχει φύγει στην Νεάπολη την κατηφόρα καταγγελώντας 50 μέτρα. Από δούλευε και ερμενιστή, δεν δούλευε, πες και μουσική. Ναι. Μισή ναι, το ξέρει. Παραπάνω... Έκανε μεγάλη κίνηση, κίνηση μάτ, δηλαδή πανέξυπνη. Παραπάνω από μισή, αλλά άστο, βρώμα είναι. Ο οποίος Άλεξ, το ρεκόρ του πρέπει να είναι σε 7 μέρες. Στην κατηφόρα, όχι. 9 συναυλίες. Ναι. Διαφορετικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σε live, να μην πετύχει τον Άλεξ και, και έναν ακόμα. Περίμενε, σε οτιδήποτε live. Πάει. Σε οτιδήποτε, ο άλλος δεν πάει σε οτιδήποτε, ο κοινός μας φίλος και ομοειδεάτης. Ναι, ο Άλεξ είναι σχεδόν. Εντάξει, εγώ τον ψιλοπλησιάζω. Δηλαδή, ήμασταν μαζί Δόμνα Σαμίου. Α, μπράβο, ναι, πάει και σε αυτό. Σλέιερ. Ναι. Μάλαμα. Το επόμενο βράδυ πάει στο λόφο του Σάνι τζαζ. Ναι, ναι. Είχε τζαζ. Και την επόμενη μέρα είχε κάτι πανκ. Και μου είχε βγει ψυχή. Ψέματα. Σαμίου δεν ήμουν εγώ. Ψέματα. Ναι. Δεν ήμουν εγώ. Ήταν δεν ήμουν εγώ. Δεν κακά λόγια για συναυλία. Όλο το αρέσει να το πράγμα. Ο Αλέξη. Ναι, ωραίο. Ναι, ναι. Το καλή ήταν. Ναι. Το χειρότερο. Ωραία, καλή ήταν. Καλό. Ναι, το χειρότερο. Ναι. Ναι. Μεγάλο Αλέξη. Θε ένα τρίξιμο τα κόκαλα του Κλαφ πρέπει να κάνω πάντω. Γιατί? Του Κλαφ. Ένα γκολ, παιδιά από κόρνερ. Ολυμπιακό Νότιχαμ Φόρεστ 3-0. Σκόρπισε τον τρόμο στου αντιπάλου του ο Ολυμπιακό. Με το πρώτο γκολ του Γιώργου Μασούρα, έτσι, στο 3. Τα δύο επόμενα του Γκερέρο, στο 7 και στο 32. Κεφαλιά ο Γκερέρο. Ήταν από κόρνερ σε πρώτο ή δεύτερο χρόνο τα γκολ. Δηλαδή μερικά μπήκαν σε δεύτερο χρόνο από κόρνερ. Μπράβο, ναι, ναι. Να βάλει μετά το I believe in miracles στο ντοκιμαντέρ. Πού παίξανε. Μπράβο, Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη. Ναι, πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Από τι είδα, πολύ κόσμο. Την άλλη εβδομάδα παίζουν αυτοί. Ευρωπαϊκό. Ναι.
γκολ και φάσεις είδα. Εκείνη η ομάδα, ρε Μάρια, και Παναγιώτη, Κλαφ τώρα με Λόιτ και τον άλλο. Εγώ δεν την πρόλαβα. Το center back, τον Μπέρνς, πώς το λέγανε. Υπήρχε να φάει γκολ από κόρνερ, ας πούμε. Μπέρνς και Λόιτ, ναι. Λάρι Λόιτ. Και ποιος άλλος είπε center back, ένας ακόμα. Μορφή. Ο Ξερακιανός, ο περίμενε. Να φάνε γκολ αυτοί από στημένο. Ναι, ναι. Να φάνε κανένα γκολ. Όχι, κλασική. Σπαστόμαλη. Βιβάντερ στο δεξί μπακ να μου πατάει. Αυτό μετά πήγε στην Arsenal. Arsenal και μετά United. Α, στην United. Ναι, ναι, ναι. Και Arsenal εγώ τη θυμάμαι πολύ. Και ο Βιβάντερ είναι Nottingham Forest βασικά. Ναι. Δηλαδή, άμα πει μία ομάδα είναι Nottingham Forest. Ναι. Μετά είναι Arsenal. Στη United λίγο. Με την Arsenal νομίζω ότι μετά και τον Παναθηναϊκό. Πρέπει. Και τον Κραντ. Περίμενε. Τον κρατάει ο Σερ Άλεξ Φέργκισον στη United ως τι? Αντικαταστάτη του. Τελειώνει η καριέρα του, τον κρατάει ως τι? Ποιο? Ως εμψυχωτή στα αποδυτήρια. Με τρελό μισθό. Για ποιο λόγο? Το 86 το καλοκαίρι. Περίμενε. Είχε σταματήσει, πες, ναι, ναι. Απίστευτο χιούμορ ο Βιβάντερσον. Παρθένος έχει τους απαντήσεις. Και έκανε πολύ πλάκα με τον εαυτό του και τους μαύρους. Σε όλους τους λευκούς, αυτοσαρκαζόταν ως μαύρος. Φανταστικός Βιβάντερσον. Ναι. Ο πρώτος μαύρος που φόρεσε φανέλα Εθνικής Αγγλίας. Ναι, ναι. Ο πρώτος, ε. Ο πρώτος. Ναι. Πότε την 77-78. Μέσα του 70. Ως πέτης. Λόρι Κάνιχαμ κι αυτή, ε. Ως τεράστιος Λόρι Κάνιχαμ. Ο οποίος βάζει γκολ, ε. Μοναδικός Λόρι Κάνιχαμ, ο οποίος αυτοκτόνησε. Ναι. Δεν θυμάμαι τον τρόπο. Πεκτούρα τεράστια. Πεκτούρα τεράστια. Αυτός βάζει τον γκολ με το Αμβούργο, το 1-0. Ο Κάνιχαμ. Ναι. Όχι καμία σχέση. Ο Κάνιχαμ, έπεσε στην West Bromwich Albion. Έπαιζε στην τεράστια West Bromwich Albion, τον είδε Real Madrid της και τον πήρε. Και τον Μόζες. Περίμενε, περίμενε. Ποια ήταν η μεσαία γραμμή? Οι δύο βασικοί στη μεσαία γραμμή. Τεράστια West Brom. Δικός, δεν ήταν. Πήγες λίγο μετά. Ρέμι Μόζες, τον είπες τον έναν. Ο Ρέμι Μόζες, που πήγε United. Ο άλλος δίπλα του. Δεν έπαιζε ο Γκάρι Όουεν. Άστον, μετά. Όχι, όχι. Μετέπειτα γενιά είναι. Λατρεία του Ασλαμά, λατρεία. Μπράιαν Ρόμψον. Πιτσιρικάς, Μπράιαν Ρόμψον. Έχω πάρει τηλέφωνο στο φύλαθλο. Και θέλω να βρω αυτόν που γράφει για αγγλικό. Παίρνω τηλέφωνο απόγευμα. Λέει, παρακαλώ, ναι, θέλω να λέει. Πάρτε, θα έρθει σε περίπου μία ώρα. Θα το κάνω πριν κλείσει. Στάντον, συνέχισε Μάρια. Πάρτο, θα έρθει περίπου σε μία ώρα, λέει, πάρτε τηλέφωνο. Λέει, να του πω κάτι. Θα πάω, θέλω κάτι για το κάτι που έγραψε, λέω, προθέσει για αγγλικό ποδόσφαιρο. Λέει, πες μου και εμένα αν θες. Εγώ λέει, είμαι ο Τάδε. Άμα λέω, εσύ είσαι, σε διαβάζω που και που και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι καν το όνομα τώρα. Λέει, τι ομάδα υποστηρίζεις, κάποιο σύλλογο στην Αγγλία? Λέω, ναι, υποστηρίζω. Λέω, είμαι United. Manchester United. Μου λέει, εγώ είμαι αυτός που σε μισώ πιο πολύ από όλους, γιατί μου κατέστρεψε τη μεγάλη ομάδα, η οποία για τουλάχιστον 10 χρόνια θα έχτιζε αυτοκρατορία. Λέω, όπα, μου βάζεις ωραίο. Λέω, τώρα λέει, με κατέστρεψε πρόσφατα. Ναι. Λέω, είσαι West Brom? Μου λέει, ναι. Πέφτουν οι μονάδες εντάξει. Για ποιο λόγο? Έγραψε το τηλέφωνο. Για ποιο λόγο? Ποιον τους πήρα πρώτα απ' όλα? Στράτος πλήρωνε. Προπονητή. Ρον Άτκινσον. Ο οποίος πόσα χρόνια έμεινε? Παίρνω Ρον Άτκινσον. Πόσα χρόνια έμεινε? Που... 5 χρόνια, 6. Αυτό δεν διαδέχτηκε τέτοιο. Ο Ρον, ναι. Αυτό, ναι. Και αυτός διαδέχτηκε τον Ντέιβι Σέξτον. Μου παίρνει, λέει, τον Άτκινσον. Μου παίρνει Ρέμι Μόζες. Και μου παίρνει Μπράια Ρόψον. Και πάλι τζίφο United. Μου διαλύει όλη τη μεσαία γραμμή. Έτσι. Μαρία, ναι. Ο Σέξτον δεν ήταν στην Chelsea. Chelsea, ναι. Ναι. Ξέρεις ποιος πήγαινε να τον δει προπονήσεις? Αλέφαντος. Όχι. Ποιος άλλος. Αλέφαντος. Κοιμόταν, ναι. Πού? Ναι. Πίσω από το Stamford Bridge έχει κάτι κημητήρια. Αυτό παίζει. Κοιμόταν εκεί πέρα, λέει, για τέτοια. Ναι. Κημητήρια. Αυτό παίζει να το έχω διαβάσει. Στο βιβλίο τώρα, αυτό που γράφει. Στο βιβλίο, ναι, ναι. Ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Μπράβο. Στόντον, ήμουν μέσα σε Chelsea Blackburn 1-2, πρεμιέρα, στο πέταλο μπροστά που είχε ακόμα τα αυτοκίνητα. Τα παρκαρισμένα. Ναι, ναι, ναι. Καλοκαίρι 93, 13 με 26 Αυγούστου. Φοβερό. Δύο μέρες πέθανε ο ίδιος ο Παρασκευάς. Πάτε κλειδώντας. Δύο μέρες, επέτειο. Ναι, ναι. Χρέωση 46 δραχμές στα 15 δευτερόλεπτα μέχρι στη διάρκεια 15 λεπτά. Ποιον ποδοσφαιριστή του Ηρακλέους ήμνησε ο Ντέιβι Σέξτον? Και του είπε, είπε γι' αυτόν. Μετά, μετά από παιχνίδι. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Να πω τι είπε ο Ντέιβι Σέξτον. Καταπληκτικό παίκτη. Ανέβαζε και γκολ. Αν είχε και τον γκολ, θα έπρεπε να παίξει σε μεγάλη ομάδα τη Αγγλία. Ντάνιελ Παπαδόπουλο. Σε παραδέχομαι. Μπράβο. Το βρήκε. Θα έλεγα το σαν δεξί. Γι' αυτό λέω. Περιμένετε
ο Δανιήλ, αν είχε και γκολ, θα ήταν ο κορυφαίος Έλληνας της γενιάς. Μόνο τεράστιος Άγνε Σίμονσον κατάλαβε ότι τον πήγε πίσω. Αριστερά και τον έσωσε. Μπράβο. Μπράβο. Μόνο αυτούς. Μπράβο. Μπράβο. Μετά από ποιο παιχνίδι αυτό το είπε ο Dave Sexton. Στην Πάτρα, Ελλάδα, Αγγλία, Under 21. Α, έπαιζε στο κάτω τον Νίκο. Το 1-1. Το 1-1. Μπράβο. Εσύ ένας Παπαδόπουλος που έχει ο ΠΑΟΚ είναι γιος του Γιωρίκα του Παπαδόπουλου. Ποιος? Ένας Παπαδόπουλος πιτσιρικάς και ο ΠΑΟΚ. Αυτός είναι. Ευγαλέα τα άκουσα. Του Γιώργου ο γιος είναι, ναι. Σόπα, ρε. Του Γιώργου ο γιος είναι, ναι. Το έκανα, το έβαλα θέμα εγώ εδώ πέρα. Ναι, όχι, κάπου το πήρε αυτή μου. Θέλω να τον δω, τον έχετε δει αυτόν. Ναι, γιατί αν είναι σαν τον μπαμπά του πρέπει να είναι πιο μαύρος από το τίσερ του Σωτήρη. Ναι, και λένε ότι είναι καλός. Λένε ότι είναι καλός. Λογικά θα έχει τα χέρια τα που έχει ο Γιώργος. Να πω κάτι. Το μισό του Γιώργου αν είναι παιχταράς. Το μισό του μπαμπά του αν είναι παιχταράς. Φοβερές δυνάμεις ο Γιώργος. Ναι. Τον είχε τρελαθεί ο Αλέφαντος το 85-86 που ήρθε και τον είδε τρελάθει. Ναι. Αν και ήταν ψιός του Μακαρίδη και λέγανε ότι παίζει με μέσο και καλά. Ποιο μέσο, ρε. Ποιο μέσο. Ήταν ψιός του. Του σχορεμένου, εντάξει. Αυτό είναι. Ωραία. Γεια σα, Τόνον. Μεγάλη παρουσία. Ο Μαχόπ. Ο Μαχόπ, ναι. Ο Μαυρούλης, ναι. Εκεί κολλάει αυτό. Ωραία. Τι Σωτήρη, πάμε σε break, ναι. Παλικάρια, πηγαίνουμε στο τελευταίο break για σήμερα. Μην ξεχνάς, ζευγάρι γυαλιά ηλίου χωρίς διαγωνισμό, χωρίς quiz, απλή συμμετοχή ή Οράσιος, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου. Και δύο διπλές για την Παραστασάρα Tok Tok αύριο βράδυ με Κώστα Σπυρόπουλο και Δημήτρη Σταρόβα και Ναταλία Δραγούμη και Αποστολία Ζώη στο ράδιο το City. Παρασκευοπούλη Βόλγας. FM για να μην τεπώνει με την θέατρο γυαλιά και τα δύο αποστολή στο 54526 για τον καλό φίλο που λέει πες τον Βλάκα να δει την ταινία Η Παρίσβρηση. Για την ταινία είχα μιλήσει τότε εγώ εδώ πέρα. Δεν την είδα, δεν με βόλευαν οι μέρες. Κάποια στιγμή θέλω να την δω. Με τον Μαύρο που παρισφρεί στην Κουκουλουξα. Κλάν. Μεγάλη συγκίνηση με Βιβ Άντερσον. Τον κράτησε, του έδινε τρελό μισθό ο Σερ Άλεξ Φέργκισον για να προκαλεί γέλιο, για να δίνει σοου στα αποδυτήρια. Γιατί έδινε μεγάλη ψυχολογία. Το χιούμορ, το γέλιο σε αποφορτίζει. Ίσως επειδή και η ομάδα ήταν για λύπηση. Ναι, είσαι κάνει. Ομαδάρα εκείνη. Ομαδάρα. Με τους γκασμάδες. Αγαμένε, πάρε πήρε πρωτάθλημα ο Μέλβι. Φέρε το γελοτοπιό. Με σουτιέν νούμερο 3. Στα αποδυτήρια. Με σουτιέν νούμερο 3. Και έπαιζα εγώ με μεσαία γραμμή. Ρέι Βίλκινς. Ρέμι Μόζες. Μπράιαν Ρόμπσον. Και έπαιζε με βυζιά νούμερο 3 σου τιέν. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σε ποια ιταλική πήγε ο Ρέι Γουίλκινς? Ο Ρέι Γουίλκινς την. Ντρέπομαι. Μίλαν. Ειλικρινά θα σε έδιωχνα. Πρόλαβε και τον τέτοιο και τον Ατήλα. Όχι, πρόλαβε. Μαζί πήγανε. Μαζί πήγανε. Μαζί. Μαρκ Χέιτλι, έτσι. Πακέτο. Ωραία. Σε παραδέχομαι. Είσαι ο Παπαδόπουλος που γνωρίζω γιατί θα με πάρω λίγο, θα με σόκερνε. Σοκερνέ. Η καρδιά της μουσικής απόψε στην πατρίδα μας την πάει φυσικά που αλλού, στην Αθήνα και στο live των μοναδικών, των αξεπέραστων, των θεών Κιούρ, της παρέας του Ρόμπερτ Σμιθ. Support ποιοι είναι? Οι γραμμές δεν έχω ιδέα, μπορεί κανείς. Μπορεί κανείς. Δεν ξέρω, αλλά μπορείς, μπορεί να έχει, αλλά δεν ξέρω, μπορεί κανείς. Ποιος να βγει μάτρος. Φάντας Νταλάρας. Και εκεί, α, το Λάλα μπάει μεγάλος. Καλομήρα. Και εκεί θα σε. Άνετα, ναι. Αν το πούνε βγες θα μάθεις τραβάκο σαν να το λέει. Λοιπόν, παιδιά, μένουν 18 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις και τα γυαλιά Ηλίου Οπτικών Εξπρέσι ή Οράσιος και τις δύο διπλές για την παράσταση Tok Tok αύριο το βράδυ, αύριο Πέμπτη, στο Radio City FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γυαλιά ή θέατρο και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Γραμμές ανοιχτές, 23-10-27-888, ήδη περιμένει ένας πελάτης, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστας, οπαδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλώς τον. Εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά στη μάνα μου. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα να σε καμαρώνει, να την καμαρώνει. Η κυρία Μαρίνα. Το θέμα ποιο είναι όμως? Α, συγγνώμη, γνώρισα. Ναι, ονομαστική είναι, συγγνώμη Κώστα, ονομαστική ή γενέθλια? Ονομαστική, Μαρίνα. Α, Μαρίνα, ναι. Συγγνώμη, εγώ κατάλαβα γενέθλια, δεν ξέρω γιατί. Υποψιάστηκα, Μαρίνα. Ναι. Από αυτές τις γυναίκες που γνώρισα, λοιπόν, αυτή που με διάλεξε τελικά, γιατί αυτές μας διαλέγουν στην ουσία. Ναι. Τη λένε και αυτήν Μαρίνα. Α. Και η σύζυγό σου, Μαρίνα. Ναι. Και η κόρη που έκανα, έτσι την είπα. Αφού είναι η γιαγιά. Είναι η γιαγιά. Τριπλά χρόνια πολλά. Ωραία. Ολόψια, καλά και ευτυχισμένα. Με να τις προσέχεις. Της Αγίας Μαρίνης. Ναι, τι λες ρε φίλε Κώστα. Ναι. Δηλαδή, μητέρα, σύζυγο και κόρη Μαρίνα. Ωραία. Τρία δώρα θέλουμε. Και δίκα μου το ίδιο. Πόσο είναι, αν επιτρέπετε?
8 θα γίνει. Θα γίνει. Πρώτο Θεός, θα πάμε τρίτη τάξη. Μπράβο ρε Κώστα, να τις χαίρεσαι, να τις καμαρώνεις, να σε καμαρώνουν, παλικάρι μου. Παλικάρι. Εγώ θα ευχηθώ σε όλες και σε όλους, γιατί οι περισσότερες είναι οι γυναίκες που με αυτό το όνομα. Mm-hmm, υπάρχουν και άντρες. Ναι. Μαρίνη, για να ευχηθούμε και σε αυτούς. Φυσικά, Γιώργο Μαρίνο, εννοείται. Ναι. Και ο Ζουνίδης. Μαρίνος ο Ζουνίδης, ο φίλος μας ο West Hamios, που είναι το Ρήνο Απόλλων Καλαμαριάς και West Ham. Ο Πολ Μάρινερ. Ο Μαρινάκης, ε! Επίσης... Θα πας στην εκκλησία σήμερα, θα πας στην Αγία Μαρίνα, στην Ανατούμπα. Εγώ θα πάω στην... τα γεωπονικά που έχει εκεί, αλλά η πιο ωραία εκκλησία που έχω δει εγώ είναι της Ρεντίνας. Έχεις δίκιο, που είναι μέσα στα δέντρα εκεί πέρα αριστερά, ε. Εννοείς, μιλάμε για Αγία Μαρίνα μόνο τώρα, η πιο ωραία εκκλησία. Αγία Μαρίνα είναι εκεί και έχει μια φοβερή εικόνα Αγίας Μαρίνας μέσα εκείνη η εκκλησία. Δηλαδή τι εικόνα? Πολύ μεγάλη. Ναι. Εικόνα και όμορφη, αυτό. Ναι. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτά που έκανε χρόνια ο θρυλέοντας στην Ελλάδα... Τώρα είσαι ο Κώστας που ξέρουμε, ναι, πάμε. Ναι. Παίζοντας τα περισσότερα φιλικά παρά παιχνίδια σοβαρά, έτσι έκανε και φέτος και πανηγυρίζει κιόλας. Όταν θα παίξει με την Πλιζέν, η Πλιζέν δεν θα παίξει σαν την Nottingham Forest που είναι το δεύτερο παπούτσι από τα ζευγάρι. Το δεύτερο παπούτσι από το ζευγάρι. Ναι, είναι ζευγάρι ο κύριος Μαρινάκης. Το ένα το δεξί ή το αριστερό, δεν ξέρω ποιο είναι, Ολυμπιακός, και το άλλο είναι η Nottingham. Δηλαδή, είπε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στους ποδοσφαιριστάς της Nottingham Forest. Δεν είπε τίποτα, φίλε, δεν χρειάζεται να πούμε. Όταν δουλεύουμε σε μια εταιρεία, χρειάζεται να τα πούμε, αφού ξέρεις πώς δουλεύει η εταιρεία, όταν έρχεσαι και στα μαθαίνουν. Χρειάζεται να πάει πρώτος και να τα πει αυτά, μπούφι είμαστε. Ναι. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Μα ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια ομάδα ο ΠΑΟΚ. Είναι τέτοια, καλά, δεν έχει καμιά. Γιατί πάρει... ένας άνθρωπος που τα είπε έχει δεχτεί αγωγή, νομίζω. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω να πάρει ο Σαββίδης αγγλική ομάδα, λέω λίγο δύσκολο. Ναι. Δεν θα πάρει αγγλική ομάδα, αυτός ξέρεις. Έχει δηλώσει ποια ομάδα υποστηρίζει στην Αγγλία. Α, τι είπε? Manchester United. Α, το είπε United. Ο Ιβάν. Μεγάλο λάθος. Δικός μας είναι, ρε. Το περίμενε. Να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Το σημειώνω. Θα το κάνω τώρα, έτσι. Θα το κάνω αύριο αφιέρωμα μόνο Ιβάν. Το έχουν πει κιόλας πριν δύο χρόνια. Δεν μπορώ κάθε μέρα να παίρνω και θα σου πω κάτι που είπες προχτές και μας έβρισες όλους. Η Μόνικα Μπελούτσι μοιάζει με αρχαία Ελληνίδα θεά, ρε φίλε. Κλείστον. Φύγαμε. Επόμενη γραμμή. Άκου τι κάνει. Σέβομαι το ότι σήμερα γιορτάζουν μητέρα σου, σύζυγος και κόρη. Το σέβομαι. Πάμε. Το σέβεσαι και τον κόβεις. Μπράβο. Επόμενος. Καλημέρα. Αρχαία Ελληνίδα θεά η Μπελούτσι. Καλημέρα. Πάμε ρε. Καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ. Όνομα και ομάδα παλικάρι μου. Καλημέρα από το συνεφιασμένο Περιστέρι. Ρωμανίστα. Για πες μας τώρα για τσέντικον. Δεν ξεκινάμε καλά. Ναι. Άμα αρχίσεις να λες για τη Μόνικα, εντάξει. Ότι είναι αρχαία Ελληνίδα θεά. Ναι, άσε, δεν το συνεχίζω γιατί δεν θέλω να με κλείσει. Λοιπόν, περίμενε τόση ώρα, ο άλλος μιλούσε τόση ώρα. 5, θα συνεχίσει να υποβιέται ο Ντάνιελ Κρέικ τον Bond. Ναι. Απλά θα αλλάξει ο πράκτορ 007. Έτσι, μπράβο. Μάλιστα. Σωστά τα είπες. Γιατί υποτίθεται έχει αποσυρθεί από την εργοβράση. Πες τα αυτά στον άλλο. Ο 007. Σε ένα νησί της Καραϊβικής, στην Τζαμάικα, αποτίθεται μέσα στο σενάριο και πάει να τον βρει η καινούργια πράκτορ 007 που την υποδίεται αυτή η ηθοποιός. Η Λίντσια. Και προσπαθεί να το πείσει να επανέλθει. Ναι. Αυτό είναι το σενάριο, καταλαβαίνεις. Ναι, η Λασάνα Λίντσια. Άλλα μας έλεγε ο άλλος πριν μια ώρα. Περίμενε. Αυτή όμως προαλήφεται μετά, αυτό περνάει για να είναι ο James Bond. Σκόνης έκανε. Δεν έχει ακούσει κάτι. Από το μυαλό τα βγάζει. Δεν ξέραμε να email το έγραψε. Εντάξει, email το έγραψε. Τώρα παιδιά δεν ξέρω. Φίλε, και εγώ να σου πω, δεν είσαι μόνο εσύ που διαβάζεις αγγλικές εφημερίδες και εγώ από τον Guardian το διάβασα το άρθρο. Προφανώς εντάξει, ναι, ναι αγόρι μου. Αυτό που διάβασα είναι αυτό που σου είπα και πριν. Έτσι, μπράβο. Τώρα ούτε για αυτή την ταινία δεν ξέραμε καλά ότι θα γίνει. Γιατί ο Κρέγκ, ξαναθυμάσαι, είχε δηλώσει ότι προτιμούσε να κόψει φλέβες του παρά να ξανακάνει την ταινία. Ναι, είχε πει, το είχε δηλώσει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το είχε πει κάποια στιγμή. Δεν το ξέρω. Να το κάνουμε ξανά την ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος? Ο Ράμι Μάλεκ θα κάνει τον ανταγωνιστή, έτσι. Ο Ράν Μάλεκ. Ο Ράμι Μάλεκ, ναι. Ο Ράμι Μάλεκ. Θα κάνει τον ανταγωνιστή. Ο απίστευτος, ως Φρέντι Μέρκιουρι. Απίστευτος. Ναι, να κάνουμε ξανά την ερώτηση. Ποιος είναι ο αγαπημένος? Είσαι νέο παιδί. Γιατί δεν ξέρω τώρα κόσμος. Περίπου στα 29 εδώ. Ναι, είσαι, εντάξει, ναι, τέλος, δεν είσαι και σπόρος, αλλά είσαι πάντως, δεν είσαι της γενιάς James Bond με Sean Connery, ούτε Roger Moore. Ποιος είναι ο αγαπημένος?
Εμένα η εφηβεία μου ήταν στα τελευταία χρόνια της αναλογικής εποχής εισαγωγικά. Ναι. Δηλαδή έχω προλάβει και βιντεοκασέτες και τις κασέτες που γράφαμε τραγούδια, τα έχω προλάβει λίγο. Τα προλάβεις. Ναι, ωραία. Γενικότερα. Ποιος είναι ο... Εσύ πρέπει να έπαιζες εφηβεία πάνω στον Μπρόσναν. Α, από James Bond. Ναι, από James Bond, ναι. Εφηβεία... Όχι, εφηβεία όταν τον πρόλαβα τον Μπρόσναν, ναι. Αλλά η πρώτη ταινία της εφηβείας ήταν με Κρέκ που είχε βγάλει το Καζίνο Ροαγιάλ το 2006. Δηλαδή, αλλά είχα προλάβει λίγο και Μπρόσναν. Ναι. Ναι, ωραία. Ποιος είναι, ποιος είναι ο αγαπημένος σου? Από, μπορεί να πεις και Σον Κόνερι, έτσι. Είσαι Σον Κόνερι, θα έλεγα. Ο καλός και ο Ρότζερ Μουρ. Ναι. Κάτι μου έβγαζε, προσπαθούσε να κάνει χιούμορ, αλλά πολλές φορές νομίζω ήταν αποτυχημένο. Δηλαδή προσπαθούσε να βγάλει αυτό το βρετανικό. Ναι. Αλλά ήταν λίγο, ας πούμε, κρύο. Ναι, λίγο επιτηδευμένο. Ναι, μπράβο, λίγο Αμερικανιά μου βγάζει. Ναι, ανέπνευστο. Ο Ρότζερ Μουρ για μένα, ξέρεις ποια είναι η κορυφαία του στιγμή. Είναι τηλεοπτική και είναι στη σειρά η Αντίζηλη με Τόνι Κέρτις. Όπου σε κάθε σκηνή θάβονται Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε σκηνή. Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Ψάξτε το λίγο, απίστευτος. Ωραία, Ρωμανίστα μου, παλικάρι μου. Πρέπει να πάμε και σε άλλους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Φιλιά στην πανέμορφη Αττική. Επόμενη... Τι καλός που ήσουν. Επόμενος, καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς τον Κύρκο. Πάμε στον κύριο Κώστα. Λοιπόν. Τονίζω ότι ο Σωτήρης Δασκαλάκης συχαίνεται που έχει δει όλα τα 007 από 30 φορές. Δεν αντέχει τον Σον Κόνερι. Πάμε. Τέλος πάντων. Περί ο Ρέξος Κουλουκυθόπιτα. Σαφώς. Εγώ θα πω το εξής, ότι οι αγγλικές ομάδες δεν κατεβαίνουν, έστω και σε φιλικά, δεν κατεβαίνουν για να ξεφτυλιστούν. Σωστό. Και δεν έχει καμία σχέση εκείνα που είπε για την Νότιχα μου προηγούμενους ακροατές. Θυμόμαστε το ΠΑΟΚ Λέστερ 4-0. Λοιπόν, γιατί πριν από τρεις μέρες κέρδισε 3-0 τον Ατρόμητο. Τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, βέβαια. Ναι, λοιπόν. Επίσης, πήγα, είπα τη συναυλία με τον Λέκα. Α, με Βασίλη. Ποιος, Βασίλης Λέκας με, μόνος του. Με χοροδία και άλλες δύο άγνωστες. Ναι. Λοιπόν, μια πολύ ωραία βραδιά. Πέρασε και θυμήθηκα... Οι αδερφές Μπουγιουκλή, ρε, με τις αδερφές Μπουγιουκλή. Δεν ήξερα πώς λεγόταν. Λοιπόν, και τελικά άρχισε με το τραγούδι Άρνηση. Ναι. Και τελείωσε με το τραγούδι Άρνηση. Και... δεν έχει καμία διαφορά, το μελοποίησε το Δράκης και το τραγούδι του Μπιθκότσης, δεν έχει καμία διαφορά με την απαγγελία που θα σου πω τώρα. Ναι. Για να σου, για να πάμε σου λίγο. Για πάμε λίγο. Στο ακούσε. Περιγιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι διψάσαμε το μεσημέρι. Είναι πέντε νέοι ερωτευμένοι. διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Η μία άρνηση, η δίψα και το νερό της του λούμπας που ήπιαν. Έτσι. Η δεύτερη άρνηση. Πάνω στην άμμο την Ξανθή γράψαμε το όνομά της. Το όνομα της καθημιάς. Ποιος φύσηξε? Λοιπόν, ωραία που φύσηξε ο Μπάτης και τους δρόσεις. Μας βύστηκε η γραφή. Η δεύτερη άρνηση. Έτσι. Το φύσηγμα του Μπάτη με το σβήσιμο της γραφής. Σωστός. Με τι χαρά, με τι πνοή. Τι πόθος και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Λάθος. Και αλλάξαμε ζωή. Ζωή. Οι πιο πολλοί κάνουν το λάθος και το λένε πήραμε τη ζωή μας λάθος. Όχι, πήραμε τη ζωή μας. Πήραμε τη ζωή μας. Τελεία. Τελεία. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Λάθος. Όχι άνω, τελεία. Τελεία. Λάθος. Λάθος. Λάθος που την πήραμε. Ναι, λάθος. Άλλη τελεία. Και αλλάξαμε ζωή. Έτσι. Την καλημέρα μου. Γεια σας. Την καλημέρα. Όσο πηγαίνει χάλια η ΑΕΚ, θα λες μόνο ποίηματα και στίχους. Σε παραδέχομαι, κύριε Κώστα, αγαπημένε. Αν ένας σύντομος μπορεί να βγει, ένας, το ζήτησε ο Γιώργος ο Ιταλός αυτό το κομμάτι που ακούμε. Νταλάρας. Κιούρι, λέω. Α, έχουμε και γραμμή. Μα, γραμμή τελευταία, μην καλείτε άλλη. Αυτή είναι τέλος. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, φιλέ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι μου. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος, φίλος με τον Μπλε Αμάξι, ο παδός της ΑΕΚ. Ναι. Θέλω να δώσω μια άλλη διάσταση με τον James Bond. Ναι, αυτό. Του Ian Fleming, δεν είναι. Ποιανού είναι αυτό? Ναι, Ian Fleming. Ναι, Ian Fleming, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα δώσω την αρχική υπόσταση του θέματος. Αν ξέρετε τον John Dee.
αν έχετε ακούσει ποτέ για τον Τζον Ντι. Αυτός ήταν ο αστρολόγος της Βασίλισσας Ελισάβετ της πρώτης, ναι, η οποία το συμβουλεύτηκε ποια μέρα και ξέρω εγώ ακριβώς να παντρευτεί, τι κάνουν τα άστρα κτλ. Ναι. Και επειδή εκείνη την εποχή ήταν σε πόλεμο με την Ισπανική Αρμάδα, ναι, με τον Φίλιππο Δεύτερο κτλ. Ναι. Και ήταν και η Μαρία Στιούαρτ, ναι, με τον Σκοτσέ, τον Πάπα κτλ. Της Σκωτίας, ναι, ναι. Την Ελισάβετ, ναι, ναι. Ξαδέλφι της, ας πούμε. Ναι. Έκανε εμπνευσμένος από ένα έργο του Γερμανού Γιώχαν Τριθέμιους, αυτός ο Τζον Ντι κωδικοποίησε τις προτεραιότητες των αντιπάλων της, της Βρετανίας, της Βασίλισσας. Ναι. Σαν πρώτο 001 έβαλε τον βασιλιά Φίλιππο, τη Μαρία Σιούρα την έβαλε 003, έβαλε και άλλους και για τον εαυτό του κράτησε το 007. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή. Ναι. Μιλάμε τώρα για το 1580, ας πούμε, κάπου εκεί. Ναι. Με λίγα λόγια θες να πεις ότι οι ρίζες του James Bond είναι, ναι, γερμανικές. Στην ιδέα γερμανικά αυτό το θέμα. Το concept, ναι. Ναι. Εντάξει, είναι αυτού του Τζον Ντι. Ναι. Άναψε ένα, περιλούσουμε βενζίνη. Περιλούσουμε βενζίνη τώρα, δεν με νοιάζει που είσαι. Γιατί? Θα περάσω εγώ με σπίρτα, πες μου μόνο, πες μου που είσαι για να περάσω, να το πετάξω το σπίρτο και να φύγω. Γιατί το λες αυτό? Φίλε, ειλικρινά, εσύ με ποιο, αν πάρω εκπομπή στην τηλεόραση εγώ, δικιά μου, ναι, θα έχω κάθε βράδυ καλεσμένο εσένα μαζί με ποιον? Τον Γεωργίο εκεί πέρα που είχε καλεσμένο. Τον Γέρο τον Γερμανό, τον Ασπρομάλη. Ναι, τον Ασπρομάλη. Τον καθηγητή. Τον καθηγητή. Με τα μουσάκια. Φίλε, πιστεύω. Δηλαδή, θα πείσετε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει καν Μεγάλη Βρετανία. Το πιστεύω. Εσύ και ο καθηγητή. Κατάλαβε. Πρέπει να καταλάβεις κάτι, γιατί αυτά που στα βιβλία που σε έδωσα και τα λοιπά δεν τα διάβασες και πόσο μάλλον δεν τα μελέτησες. Ωχ, καλά να τα είδα, θα τα διαβάσω προσεκτικά. Άκου περιληπτικά, η ιστορία της Ευρώπης μέχρι να κατακτηθεί η Αγγλία από τον Γουλέλμο τον κατακτητή που ήταν Νορμανδός, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες, δεν υπήρχαν στο χάρτη. Ο Γουλέλμο τον Άρη. Δεν ξέρει η υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι δημιούργημα των γερμανικών λαών. Ναι, μόνο των γερμανικών λαών, γιατί αυτοί δεν είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Όλοι οι άλλοι λαοί είχαν κατακτηθεί. Λοιπόν, μέχρι το 1100 δεν υπήρχε Αγγλία. Μπήκαν οι Νορμανδοί, κατακτήσανε την Αγγλία. Α, εκεί πέρα ο Ρομπέν το Δασόν και τα λοιπά, ο οποίος δεν υπήρχε ποτέ, ήταν μύθος, ότι έκλεβε από τους βαρόνους Νορμανδούς για να τα δώσει στον φτωχό αγγλικό λαό κτλ. Δεν υπήρχε Αγγλία. Αναπτύχθηκε αργότερα όταν κάναμε τον εκατονταετή πόλεμο μεταξύ με τη Γαλλία και το ποιος θα πάρει το θρόνο κτλ. Τόσο μην πούμε όλη την ιστορία. Από ένα σημείο και μετά αναπτύχθηκε η αγγλική ιστορία. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Μέχρι τότε οι Γερμανοί όμως κυριαρχούσανε. Και σε ιδέες και σε όλα να πούμε. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν είναι κάτι ότι πίσω από κάθε τι το αγγλικό βρίσκω εγώ γερμανικό. Ναι. Η ιστορία έτσι πάει. Σε λατρεύω, δεν υπάρχει. Σε λατρεύω. Σκύλε, James Bond. Αναδουλειά, σε πιάτσασε τώρα. Αραχτώ, σε πιάτσα. Ναι. Καλημέρα, τι να σε αναδουλειά. Λοιπόν, παιδιά, κλείσαμε αυτό. Μην καλείτε άλλη. Ωραία, μια χαρά. Ρούμεν κόλλε είχαμε μαζί μα δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Βαθύλακο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνία 2310-719-229 και στο rumen.gr. Ρούμεν, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Υγρασία, ζέστη, όλα αυτά ξεχάσετε τα αν έχετε Ρούμεν Κόλλες. Σφινά και ο Παναγιώτης, τελευταία στιγμή για γυαλιά. Μπαίνει σφίνα, τελευταία στιγμή, έτσι. Με την τελευταία ανάσα που λένε. Για πάμε σιγά σιγά να δώσουμε τα μηνύματα. Και τα μηνύματα. Του Αντώνη Κασάνδρου. Του Αντώνη, ναι, μπράβο ρε Παναγιώτη. Μπράβο ρε παπ. Μπράβο, ναι. Θα το δω τώρα του παιδιού. Έχει ώρα που το έστειλε. Καλημέρα, λέει ο Αντώνη Κασάνδρου, το παιδί δεν παίζεται. Αντώνη δεν, αγόρι μου δεν. Παίζεται αυτόν τον καιρό σε θερινό κινηματογράφο το έπος του Μπερτολούτσι, ο κομφορμίστας. Πιο επίκαιρο από ποτέ. Για πολλούς λόγους. Παρένθεση. Εκτός από το χορό. Κλείνει παρένθεση. Εννοείται εσύ και θέλω να πάω. Να δω πού θα πάω. Εννοείται. Το έχω δει, Αντώνη, ειλικρινά. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, ειλικρινά. Πραγματικά μιλάμε για έπος, ο κομφορμίστας. Σημάδεψε και άνοιξε δρόμους, πραγματικά. Να σε καλά, ρε, να σε καλά. Μεγάλος Μπερνάρντο Μπερτολούτσι. Λοιπόν, μία μουσική ανάσα με τα Κιούρια που παίζουν απόψε. Υπάρχει Παναγιά Κιουρά, δεν κοροϊδεύω. Στη Λέρο. Υπάρχει Παναγιά η Κιουρά. Λένε ότι τα βράδια, πολλά βράδια, ειδικά όταν έχει πανσέλινο όπως απόψε, ακούγεται μουσική των Κιούρ από το πουθενά αυτά, μέσα παιδιά, από τα έγκατα του ναού. Στην Παναγιά την Κιουρά. Τι άλλο θα μας πει, τι άλλο θα μας πει, ρε παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Δασκαλάκη σήμερα μαζί μας.
έκανε πραγματικά τα μαγικά του, στα DEX, την κονσόλα του Ρίμπορτ τη καρδιά σου. Και ο Κιώσης έκανε τα μαγικά του για πολύ χρόνο, βέβαια ο άνθρωπος, και αυτός κατάκοπος και κουρασμένος. Έτσι. Σε φτυλίζει όλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος να ξυπνεί. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα γυαλιά. Νικητής είναι ο φίλος ή η φίλη, η φίλη ή ο φίλος, ο φίλος ή ο ήμι. Μιχάλης Κατόλιας. Επαναλαμβάνω, Μιχάλης Κατόλιας, τελειώνει σε 851. Παιδιά, ανοίγει καιρό σήμερα. Θα δίνουμε και αύριο γυαλιά. Μην μασάτε και μεθαύριο. Να είστε κανονικά. Και για Θηβαίο θα δίνουμε την Παρασκευή. Για Χρήστο Θηβαίο στο θέατρο κήπου. Πάμε τώρα στους νικητές για το Tok Tok. Παιδιά, μακάρι να είχαμε πιο πολλές προσκλήσεις διαθέσιμες. Δυστυχώς είχαμε μόνο δύο. Στο Tok Tok λοιπόν πηγαίνουν αύριο βράδυ στο Radio City, αύριο Πέμπτη, ή Ευθύμιος Βασιλείου και Κωνσταντίνος Μακέδος. Επαναλαμβάνω, Κωνσταντίνος Μακέδος και Ευθύμιος Βασιλείου. Ο 7-11 τελευταία στιγμή και αυτός μπαίνει σφίνα στα μηνύματά μας και λέει: τους έζησα όλους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Τους James Bond, τους έζησα όλους. Daniel Craig, μακράν ο κορυφαίος και ο πιο θνητός. Το μήνυμά σου, αραβούργημα, δυστυχώς έφυγε μόλις τώρα ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Ο Σωτήρης που τους έχει μελετήσει όλους είναι φόλα Daniel Craig. Φόλα. Και δεν έκανα πλάκα νωρίτερα που είπα, στον γάμο του έκανε κινήσεις συγκεκριμένες που τις έχει μελετήσει από τον Daniel Craig. Το εννοώ, έτσι. Ο άνδρας ο οποίος έχει στον πλευρό του την Rachel την Vice. Έτσι, μία από τις μουσικές του Γιώργου του Λάνθιμου. Αυτά. Εγώ σήμερα, επειδή έτσι μπλέξαμε λίγο με Cure και η Cure ήταν συνώνυμο της σκοτεινιάς, και αμφιβάλλω ποτέ ο Χρήστος Κιώσης στα βράδια του CJ έχει παίξει Cure, έστω μία φορά, το αποκλείω. Θα πει ότι τα χαζοχαρούμενα καλοκαιρινά, ρεγκοειδή, λατινοτέτια, δεν είμαι σίγουρος, τις βλακίες θα έπαιζε, δεν υπάρχει, γιατί το διώχνανε. Θα πάω να φάω σκοτεινές μελιτζάνες από το πιπερόν σήμερα. Θα πάω στο πιπερόν, θα πω, θέλω, τις κάνει καταπληκτικά. Και με φέτα απάνω, σκοτεινές μελιτζάνες. Δηλαδή μελιτζάνες αλλά Cure. Από το πιπερόν στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Έτσι. Τηλεφωνική επικοινωνία για τη Λιβεριά από το πιπερόν 2310-868-868 μέχρι και το κέντρο στην γραμμή που ενώνει τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο με το Συντριβάνι πάνω στην Καμάρα. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτη, αύριο εδώ μαζί κανονικά, έτσι. Αύριο κανονικά, κανονικά, κανονικό. Μεθαύριο όμως έχει φάει και άλλη τιμωρία ο Παναγιώτης. Του είπα να προσέχει από Χρήστο Τσαλτίδη. Ούτε και τη λέξη Άρης είπα σήμερα. Και άλλη τιμωρία είναι αργά πλέον και τις προηγούμενες δύο μέρες χλέβασε υποψήφιες γραφείς του Άρεως, όπως αυτή του Τόμ Πιρς, που όλο και πλησιάζει, όλο και πλησιάζει, όλο του Θεού μοιάζει.